καταπληκτικό φωτσχώρο που πίνω καψούριδες. Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήροι και αθλητήρες καμ του δόθε. Πάμε και σήμερα για 2 ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχολογισμό, λέμε! Έχω μαζί μου τον Jason Statham της κονσόλας. Γεια σου Σωτήρη Δασκαλάκη. Τι κάνεις αγοράκι μου, είσαι έτοιμος, είσαι δυνατός, προετοιμασμένος για μια κατάσταση, για μια αναμπουμπούλα πρωινή. Ελάτε στην παρέα μας, κοπιάστε, ελάτε να τα κάνουμε και σήμερα όλα γιάχμα. Ελάτε να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα πόδια της μελαγχολίας, να κάνουμε ποδιά στην κατάθλιψη. Κανονικά φιλότα κάνει κλειστή τρίπλα και όσο έχει φύγει ο αμυντικός, θέλω να έχει και λίγο λάσπη και να φεύγει, να γλιστράει και πάνω, να πηγαίνει να κολλάει πάνω στην πινακίδα διαφημιστική. Ούζο 12. Γιατί έχουμε συνειβασμένη την διαφήμιση αυτή. Από εκεί ξέρετε, το γνωρίζετε νομίζω έτσι. Είχαν μοιράσει και μπλουζάκια στα παιδάκια που έπαιρναν τις μπάλες πίσω από την εστία και στην, και στην προθέρμανση αλλά και στην ώρα των αγώνων από τη διαφήμιση του Ούζο 12 που ήταν και πίσω από τις εστίες και από εκεί βγήκε και μία πλέον λέξη, ένας όρος βγήκε πλέον. Στην ουσία ήταν ένα μικρό παιδικό επάγγελμα εκείνη την εποχή. Τι είμαι ούζο. Τα ούζα που λέγαμε. Τώρα τι λέω για αυτούς που είναι 16 και 17 χρονών. Ούζο. Από εκεί και μετά, που λέει και ο Μήνος, από εκεί και μετά η λέξη ούζο δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτόν ο οποίος μάζευε τις μπάλες. Τα ball boys μετά, μάθαμε και τα ball boys, ρε γατάκια, όταν εμείς είχαμε ούζα, δεν είχατε, όχι ball boys δεν είχατε. Να μας πείτε, ολόκληρη η ζωή σας μια πέμπτη βράδυ μας, που είχε διακοπή ρεύματος και παίζαμε να πούμε υπερατού χαρτάκια έξω, αεροπλάνα και αυτοκίνητα. Εκεί στο ρέμα να πούμε μετά τα γυράδικα, στο ποτάμι, εκεί που είναι η γέφυρα, φυσοκάλαμο. Κάποιοι κάναν και βουτιές αυτά τα νερά και δεν πάθανε τίποτα φίλε. Και εδώ έρχομαι και ρωτάω πώς δεν πεθάναμε κάποιοι από εμάς. Δηλαδή είχαμε πιει νερό από κάτι βρύσες που πρέπει να είχε μέσα τόσο κολοβακτηρίδιο. Πρέπει να είχε μέσα φίλε τόσο σαλμονέλα. Δεν πάθαμε τίποτα. Καλά, δεν υπάρχει κάποιος από εμάς να μην έβαλε το πόδι του στον ασβέστη. Στο βουνό που απ' έξω είχε άμμο και μέσα είχε ασβέστη. Δηλαδή αν δεν είχες κάψει το πόδι σου σε ένα τέτοιο λοφίσκο πηδώντας από τον ημιόροφο της οικοδομής η οποία ακόμα ήταν στα μπετά, αν δεν το έχεις κάνει αυτό, δεν έχεις ζήσει τη ζωή σου. Επίσης, συγχωρέστε μου την αντιφιλοζωική στάση, δεν το έκανα ποτέ εγώ γιατί τις λυπόμουνα, αλλά δεν ήξερα κάποιο παιδί στο πατρικό μου στην Τούμπα που να μην είχε κυνηγήσει γάτα με το φυσοκάλαμο. Και αν θέλετε και την έτσι, ταπεινή μου άποψη, θεωρώ ότι και οι γάτες το ήξεραν και συμμετείχαν. Δεν είχα ποτέ κανένα διάλογο. Αλλά νομίζω ότι μας προκαλούσαν κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή, κάποιοι από εμάς στην παρέα, θαρώ ότι νόμισαν ότι οι γάτες μας κάνουν κολοδάχτυλα και χειρονομίες. Και ότι ήταν προκλητικές. Και ξεκίνησε αυτή η βεντέτα. Καλά, δεν συζητάω κάτω Τούμπα, άνω Τούμπα κτλ. Ή τα μεγάλα ντέρμπι με τα παιδιά στην εκκλησιαστική σχολή. Εκεί που λέγαμε πάμε να παίξουμε στους παπάδες. Πού να πεις τώρα πάμε στην εκκλησιαστική σχολή, παθαίνεις κράμπα. Καταρχήν μέχρι να το πεις έχει τελειώσει η μέρα. Ωραία χρόνια, όμορφα. Όμορφα χρόνια, όπως χρόνια όμορφα είναι και αυτά τα 59 που συμπλήρωσε χθες το δεύτερο σπίτι μας. Είχα πει κάτι πολύ απλό και πολύ σημειολογικό και σας είχε κάνει πολύ εντύπωση. Το είχα πρωτοπεί σε μια εκπομπή εκεί στον 103 στο υπόγειο, εκεί που περάσαμε 10-11 χρόνια ραδιοφωνικά από τη ζωή μας και δεν το ξεχνάμε ποτέ. Και είχα πει το εξής: υπάρχει περίπτωση να είσαι παοκτσής, να περάσεις από τη Λαμπράκη ή από τη Μικράς Ασίας ή από τη Διογένους, γενικά από τους δρόμους γύρω από την Τούμπα, σε άσχετη φάση, εγώ σου λέω Τρίτη μεσημέρι, Τετάρτη που είναι η λαϊκή, Πέμπτη απόγευμα, ξεκούδουνα, νύχτα Παρασκευής, ξημερώματα γυρίζεις. Υπάρχει περίπτωση να περάσεις και να μην γυρίσεις έστω για ένα τικ, για ένα δευτερόλεπτο, να μην γυρίσεις το κεφάλι σου? Παιδιά, δεν μου έχει συμβεί ποτέ. Δηλαδή, δεν έχω περάσει ποτέ. Μιλάμε τώρα από πιτσιρικάς, έτσι, που πηγαίναμε στο 104 δημοτικό σχολείο και πέσαμε ντέρμπι. Κανονικά, περνάμε, κάνουμε το σταυρό μας στην Αγία Βαρβάρα και... Α, και...
Κανονικά, φίλε, κανονικά. Υπάρχει λοιπόν περίπτωση να μην γυρίσει ένα κλικ. Πώς λέγουμε στο αυτό, κεφαλή δεξιά. Σπαρελάς, γυρίζεις, βλέπεις, βέβαια η εικόνα είναι ζωφερή πλέον, εξωτερικά το γήπεδο, ειδικά από τότε που βγήκαν και αυτές οι, ας το πούμε έτσι, απεικονίσεις από διάφορες μεγάλες στιγμές, που ήταν ένα σαν ύφασμα, σαν τεντόπανο, έφυγαν και τώρα είναι οι σκουριασμένες λαμαρίνες απ' έξω, είναι η πίσω πλευρά των διαφημίσεων, γιατί μέσα το γήπεδο το έχουν αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό, έχει ομορφύνει τα αποδυτήρια, Matrix, αυτά όλα. Μέσα έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα. Εξωτερικά όμως, εμένα με ενοχλεί να σας το πω και έτσι. Αυτός που πάει και γράφει και σύνθημα επάνω στον τοίχο της Τούμπας. Εσύ είσαι πιο ΠΑΟΚ από αυτό που δεν γράφει το σύνθημα. Γιατί πας και βάζεις και γράφεις επάνω στον τοίχο. Εκεί, φίλε, δεν θα έπρεπε να υπάρχει τίποτα. Να είναι το γήπεδο κούκλα απ' έξω, να μην υπάρχει σύνθημα. Κατανοώ ότι αυτός που το γράφει το νιώθει σαν ένα πολύ οικείο μέρος. Ναι, αλλά δεν είναι οικείο μέρος μόνο δικό σου. Είναι και πολλών εκατομμυρίων ακόμα. Εντάξει, το νιώθω δηλαδή. Πώς να σου πω, δεν μπορώ να τον κακίσω. Με στεναχωρεί όμως να το βλέπω το γήπεδο απ' έξω και να είναι σαν ένας οποιοσδήποτε τείχος. Είναι ένα μέρος ιερό. Είναι ένα μέρος που στέγασε τις ελπίδες, τα όνειρα, τις χαρές, τους πόνους, τις λύπες, τα δάκρυα εκατομμυρίων ανθρώπων μέσα σε αυτά τα 59 χρόνια. Και όπως και ένας άνθρωπος βιολογικά έρχεται και εκεί 59 χρονών, δεν θεωρείται γέρος πλέον, αλλά δεν θεωρείται και νέος. Και εξετάζει τρόπους για να προσέξει λίγο παραπάνω την υγεία του, έτσι και το γήπεδο. Χθες πλημμύρισε το διαδίκτυο με εικόνες, πολύ ωραίο το βιντεάκι που έφτιαξαν οι άνθρωποι της ΠΑΕ. Να μην είμαστε μόνο φιλοκατήγοροι, να μην είμαστε μόνο έτοιμοι για την κριτική όταν κάνουν κάτι που είναι λάθος, να λέμε και την καλή κουβέντα εκεί που πρέπει. Δεν ξέρω το άτομο το οποίο ασχολείται με τα βίντεο, αλλά πολύ προσεγμένο όλο αυτό. Σήμερα λοιπόν, αν θέλετε, μπαίνουμε στη διαδικασία να θυμηθούμε διάφορα που μας έχουν συμβεί μέσα στο γήπεδο, διάφορα περιστατικά ή την πρώτη σας φορά που περάσατε το κατόφλι της Τούμπας, σαν παιδάκι, θείο βάλεμε μέσα, ή κάποιο περιστατικό που σας συνέβη εκεί και το θυμόσαστε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή, πατεράδες, παππούδες που μας πρωτοπήγαν και εξακολουθούμε όταν είμαστε εκεί να θυμόμαστε αυτόν που έχει φύγει. Νιώθει πολλοί κόσμος ότι ναι, παντού είναι αυτός που έχει φύγει, αλλά όταν πάω στο γήπεδο είναι σαν να είναι περισσότερο εδώ από τις άλλες στιγμές και ώρες. Μου το έχουν μεταφέρει δηλαδή άνθρωποι, Κωστή μου, νιώθω ότι βλέπει και ο μπαμπάς που έχει φύγει. Βλέπει και ο παππούς, βλέπει ο αδερφός μου, βλέπει αλίμονο αν είναι και νέος και έχει φύγει νωρίς. Και δεν είναι η ώρα του. Δεν είναι πλήρης ημερών αυτό που λέμε, το είναι, έφυγε πλήρης ημερών, αυτό σημαίνει. Να έχει τελειώσει βιολογικά, να έχει ζήσει τη ζωή του. Να φύγει έχοντας πλήρης ζήσει τις ημέρες του και το χρόνο που το έχει δώσει ο Θεός. Να μην φεύγει νωρίτερα. Ειδικά όταν φεύγει πριν από το γονιό να φύγει το παιδί. Ούτε καν το συζητάω. Θα ανοίξουμε και τις γραμμούλες να θυμηθούμε τι και πώς. Σήμερα θα κληρώσω μία ακόμα αυθεντική επαιτειακή φανέλα που ήρθε στην κατοχή μας. Πάλι φίλος ο οποίος πέρασε να μας ευχαριστήσει γιατί κέρδισε εισιτήριο στον αγώνα με την Μπενφίκα και είπε πήγα στην μπουτίκ, πήρα για τα παιδιά μου, πήρα για την οικογένειά μου και έφερα και μία να την κληρώσει σε έναν ακροατή. Θέλει να κρατήσει την ανωνυμία του, το σέβομαι, απλά θα πω ότι είναι ο Κώστας που δεν είναι και από τη Θεσσαλονίκη και σήμερα κληρώνουμε μία τέτοια φανέλα σαν αυτή που δώσαμε την άλλη φορά από τον πρώτο κάτοχο διαρκείας. Είναι η μαύρη με το χρυσό γιακά, με την απεικόνιση της Τούμπας στο κάτω μέρος, τον πύργο του ΟΤΕ, το λευκό πύργο, με ολόκληρο γραμμένο το όνομα να αχνοφαίνεται Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών δίπλα γύρω-γύρω από τον δικέφαλο, με χρυσά τελειώματα στο μανίκι, είναι μία κούκλα. Μάκρον, είναι η μαύρη, όχι μαύρη, είναι η μολυβή. Η φανέλα
η οποία είναι συλλεκτική. Μεγάλο μέγεθος, αυτή μας έδωσε, αυτή θα κληρώσω σήμερα. Και μέσα από τα μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, αλλά και μέσα από τα τηλέφωνα που θα βγάλουμε στον αέρα. Μαέστρο μου, χθες έγινε ένα μεγάλο μου χαμπέτι, θέλω να είσαι έτοιμο σήμερα με Σαφέτιδες, με Δημάκηδες, με Καράβέρα, με Κωνσταντινόπουλο, με Ζαφύριδες, με Σούξου Μούξου, πανηγύρι φουλ. Έχει ζητήσει ο λαός και θα γίνει... Ξεκίναμε ένα Σαφέτι στα Κεραμίδια, άμα δεν το έχετε δει το βιντεάκι, παιδιά, πραγματικά χάνετε. Μιλάμε για κουλτούρα, μιλάμε για άλλο επίπεδο, μιλάμε για Biennale 2018, μιλάμε για mainstream καταστάσεις. Σε πανηγύρι στην Ασοπία έχει ανέβει πάνω στη σκεπή από τα Κεραμίδια μαζί με τον Κλαριτζή, δηλαδή τέτοια folklore πράγματα. Όποιος δεν έχει πάει σε πανηγύρι, θέλω να το επισημάνω, όποιος δεν έχει πάει σε πανηγύρι, χάνει. Γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι άφθαρτο, δεν τους ενδιαφέρει και η εξωτερική εικόνα, αμάν να δείξουμε ότι είμαστε, ας πούμε, από τη Μύκονο, με πολλά λεφτά κτλ. Τσαλακώνεται πρώτα-πρώτα ο ίδιος ο καλλιτέχνης, δεν τον ενδιαφέρει, ας πούμε. Που είναι πλαστική η καρέκλα και δεν είναι βελούδινη. Που τρογουδάει στο γήπεδο και μπορεί να ανέβει, ας πούμε, να πάει να πάρει από το βαρέλι που είναι γεμάτο πάγο τις μπύρες μέσα. Που είναι ένα βαρέλι που μπορεί την προηγούμενη μέρα να έχει ασβέστη, δεν τον ενδιαφέρει. Που θα πάρει τα σουβλάκια, να πούμε, από το σωρό, από το κουτί. Δεν τον ενδιαφέρει. Το έκο, το βάθος. Και έχει, ρε παιδί μου, διατηρήσει αυτό το πράγμα την ομορφιά του. Τέλος πάντων, θέλω να στείλω χαιρετίσματα στον Έλληνα ιερέα που ζει στο Μπράιτον και είναι άρρωστο παοκτσάκι, ζει και λειτουργεί στο Μπράιτον της Αγγλίας. Φίλος του Γιώργο με τα παπούτσια στην πλατεία Άθωνος που τον πετυχαίνω κάθε μέρα εδώ χρόνια γνωστός. Στην Μπουγάτσα, στο Νέο, στα Φιλαράκια μου, στο Βαλάντι και στα Δίδυμα αδέρφια. Λοιπόν, και μου είπε ο Γιώργος με τα παπούτσια, λέει, φιλέ, είναι άρρωστος παοκτσής. Ο ιερέας μου έδειξε φωτογραφία με κασκόλ και τα λοιπά και είναι στο Μπράιτον. Στείλε χαιρετίσματα άμα μπορείς το πρωί. Τα στέλνω τα χαιρετίσματά μου λοιπόν με πολύ αγάπη. Δεν απαγορεύεται ένας ιερέας να είναι παοκ. Θέλω να το επισημάνω αυτό, γιατί και για τον Παπαχρήστο έχουμε κάνει πολλές κουβέντες. Δεν απαγορεύεται, δεν λέει πουθενά ο Θεός. Λέει μην ψευδομαρτυρείς, μην χρησιμοποιείς το όνομά μου επί Ματέο, ου μη χεύσεις, ου κλέψεις. Δεν λέει πουθενά ου υποστηρίξεις ομάδα. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το πράγμα. Έχω πει πολλές φορές για τον Παπα Κωνσταντίνο, ο οποίος όταν πρωτοχτίστηκε άρχισε να χτίζεται η τούμπα. Ανέβαινε εκεί στο λόφο που ήταν για Βαρβάρα και χτυπούσε την καμπάνα όταν έβαζε γκολ ο ΠΑΟΚ. Και τον κάρφωσαν κάποιοι και του είπανε από τη Μητρόπολη: ξέρεις κάτι, θα σε ξυλώσουμε και θα σε στείλουμε αλλού. Αν βλέπεις τα μάτσα από το λόφο και χτυπάς την καμπάνα. Και έφτιαξε ένα ψηλό καμπαναριό, το καμπαναριό που και σήμερα υπάρχει στην Άγια Βαρβάρα. Φτιάχτηκε από τον τότε ιερέα που δεν είναι πια στη ζωή. Φτιάχτηκε τότε από τον ιερέα, αν δεν κάνω λάθος, Παπα Κωνσταντίνος. Και ανέβαινε πάνω και έβλεπε τα μάτσα. Και χτυπούσε την καμπάνα φυσικά, έτσι, όταν έβαζε γκολ ο ΠΑΟΚ. Απλά πράγματα. Ωραία. Θυμηθείτε και εσείς ιστορίες, αν θέλετε, να μοιραστούμε την πρώτη σας φορά στο ναό. Πότε πρωτοπήγατε. Εμένα ήταν, πρέπει να ήταν 1983 ή 84. Ένα ΠΑΟΚ ΑΕΚ ισοπαλία, αλλά ήταν τόσο τεράστιο το πολιτισμικό σοκ που από το Ολυμπιακό στάδιο του Μονάχου που είχα επισκεφτεί με τον πατέρα μου ή από την έδρα της Άιντραχτ Φραγκφούρτης που είχα δει Άιντραχτ Φραγκφούρτη κολονία, μπήκα μέσα στην Τούμπα. Καταρχήν ήταν δεκαπλάσιος ο θόρυβος. Ένιωσα πολλά πράγματα, σχεδόν φοβήθηκα μικρό παιδί που μπήκα μέσα. Ένα σφίξιμο στο μάτι, κάτι τόσο έντονο, κάτι τόσο ωραίο και ανάμεικτα συναισθήματα. Λαχτάρα για να το δω, οι μυρωδιές οι διάφορες από το βρώμικο απ' έξω, η κάπνα, οι μικροπολιτές. Ήταν μια τόσο διαφορετική εικόνα. Προσπαθώ να σας το περιγράψω τώρα με τα μάτια ενός παιδού. Εκείνο το βράδυ δεν κοιμήθηκα από την υπερένταση. Και περίμενα. Πότε θα με ξαναπάει ο μπαμπάς. Μπαμπά, πότε θα ξαναπάμε. Διαβάζεις όλη τη βδομάδα. Άμα είσαι εντάξει, την Κυριακή θα πάμε. Και το γνωστό βέβαια, θείο θα με βάλεις μέσα. Όλοι είχαμε ένα τέτοιο θείο. Πόσες φορές δεν μπήκατε. 59 χρόνια. Ήρθαν άνθρωποι, έφυγαν, γεννήθηκαν νέοι. Πόση λαχτάρα δεν έχεις για να πας την πρώτη φορά.
με το παιδί σου. Και ας μην καταλάβει, γιατί είναι μικρό και ας είναι ακόμα σε μια κατάσταση, περνάς μετά απ' έξω. Μπαμπά, μπαμπά, πάω, πάω, μπαμπά, περνάς απ' έξω, περνάμε με το μικρό. Μια φορά πήγαμε με το μικρό. Τον πήρα στην πλάτη και τον πήγα στην πρώτη προπόνηση. Και το θυμάται ακόμα. Κάθε φορά που περνάμε. Είναι με τα μάτια ενός παιδιού, είναι τόσο έντονο το βίωμα, είναι τόσο έντονη η εικόνα που αποτυπώνεται άπαξ διαπαντός. Τα γενέθλια του γηπέδου μας, του δεύτερου σπιτιού μας, εκεί που εγώ τα τελευταία χρόνια το έχω συνηφάνει και με τις αιμοδοσίες μας, άλλος ένας λόγος να αγαπάμε το μέρος, συμπίπτουν με διάφορες εξαγγελίες πάλι που δεν ξέρω αν είναι όντως αληθινές ή αν έρχονται για να μετριάσουν τις αντιδράσεις για το ξεπούλημα της Μακεδονίας, για το όνομα, για να μετριάσουν το συλλαλητήριο αύριο στις 7 στο Βελίδιο, δεν γνωρίζω. Θα έπρεπε να είναι άσχετα τα δύο θέματα μεταξύ τους. Προφανώς κάποιοι είπανε, έλα, ρίξε πάλι το τυράκι με το γήπεδο, να πούμε τι, μας το λένε για νιωστή φορά, ότι θα παραχωρήσουν ένα χώρο απ' έξω. Δεν μας κάνει κανένας το γήπεδο, επειδή το είδα και αυτό σε αθηναϊκά site, δεν μας κάνει κανένας χάρη. Μόνοι μας θα το πληρώσουμε το γήπεδο. Αυτός ο άνθρωπος που ήρθε εκεί, χθες η φωτογραφία του με το εγγόνι του, πολύ συγκινητική, δεν ξέρω αν την είδατε. Που έχει στράτα στρατούλα, έχει πάρει το μικρό τον γονό του και τον πάει βόλτα. Μπες στην ομάδα Σωτήρη, θα το δεις εκεί. Δεν μας χαρίζει κανένας τίποτα. Επειδή θα μας δώσουν λίγα μέτρα έξω από το γήπεδο, σοβαρά μιλάς. Θα τα επινοικιάσουμε. Πάλι θα τα πληρώσουμε. Κάποια στιγμή είχε τεθεί θέμα για, νομίζω, για 19.000 ευρώ το μήνα. Κάτι τέτοιο είχε υποθεί αρχικά. Κανένας δεν μας φτιάχνει γήπεδο. Κανένας δεν μας δώσει τα 22 εκατομμύρια που θα δώσει η Δούρου στην ΑΕΚ. Ή τα λεφτά που θα δώσει το κράτος για την ανάπλαση στο γήπεδο του Βάζελου. Κανένας δεν μας έφτιαξε γήπεδο όπως έφτιαξαν το 2004 το Καραϊσκάκη για τον Ολυμπιακό, Ολυμπιακά έργα. Ήρθαν εδώ πέρα, μας φτιάξανε μια, απ' έξω μια μόστρα, βάλαν και ένα σκέπαστρο Ολυμπιακά έργα. Φτιάξαν ένα απ' έξω ένα κάτι και δεν υπάρχει αυτό. Πράξεις θέλουμε. Και βέβαια θα πω αυτό το οποίο μου το έστειλε χθες μήνυμα ένας φίλος στο Facebook. Κωστή, το νέο γήπεδο θα έχει χωρητικότητα 41.926. Θα είναι η θύρα 4 και το 1926. Έτος ίδρυς, ωραίος ο μάγκας που το σκέφτηκε. Δεν είπε, λέει ο Γιωργάκης, ότι θα είναι πάνω από 40.000. Έτσι δεν είναι, έτσι είναι. Άρα θα βάλει, λέει, το 4 μπροστά και το 1926. Χωρητικότητα 41.926 θέσεις. Λεβεντιά, είσαι πολύ ωραίος που το σκέφτηκες. Δημήτρης. Ανδριανός, αν δεν κάνω λάθος, το επίθετό του. Και αυτά. Να πω για μία ακόμα φορά ότι η ΑΕΚ θα ετοιμάζει αετό δικό της. Με κιτρινόμαυρες κορδέλες. Να το πω μία ακόμα φορά. Προλαβαίνουμε να το κάνουμε εμείς πριν το δούμε εκεί. Τρέξτε, προλάβετε. Βάλτε ένα ασπρόμαυρο αετό περήφανο. Με κορδέλες στα πόδια. Είδατε τι έγινε στο μάτς Μπενφίκα. Είδατε τι γίνεται στο μάτς Λάτσιο. Βάλτε το να κάνει το γύρο του γηπέδου να τριγιάζει όλος ο κόσμος. Κοστίζει τίποτα αυτό το πράγμα. Ελάχιστα. Απειροελάχιστα κοστίζει. Υιοθετήστε ένα πουλί τέτοιο. Περήφανο. Να κάνει το γύρο της Τούμπας πριν από το τύμπανο. Να ανατριχιάζει όλη η κοινωνία. Να ακούγεται μόνο το κουρνιακτό του και το πέταγμα όπως σας διασχίζει τον αέρα πάνω από την Τούμπα. Προλάβετε, θα το δω στην ΑΕΚ και θα τρελαθώ. Αυτά. Χορηγούς είπα, δεν είπα. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. ΑΕΓΕ και Ζανούση αυτό το διάστημα. Τρομερές οικιακές συσκευές για μαγειρική. Τρομερή φούρνη με τη χωρητικότητά τους, με αυτόματα συστήματα καθαρισμού. Με. Ενημερωθείτε, μπείτε στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κουρδελιό. Και εκεί θα δείτε αυτό που σας λέω. Εκπληκτικά πράγματα από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Και βέβαια, αρτοζαχαροπλαστία Νικολαίδης. Τι πιθανότητες υπήρχαν, φίλε, να είναι Παμπουκίδης Νικολαίδης ο ένας χορηγός που είναι ηλεκτρονέτ και να έρθουν τα αρτοζαχαροπλαστία Νικολαίδη. Αυτό πώς γίνεται, φίλε, και συμβαίνουν όλα κάτι τέτοια περίεργα πράγματα. Πόσα επίθετα υπάρχουν. Τι απόδοση θα έδινε σε ένα σχετικό κουπόνι, μπορείτε να μου πείτε. Εκεί στο αρτοζαχαροπλαστείο Νικολαίδης υπέροχο παγωτό και όχι μόνο. Ψωμάρες, γλυκάρες,
φανταστικές τούρτες για τα γενέθλια, για το γάμο σας, στην Καραολή και Δημητρίου και στα δύο καταστήματα. Δεν γίνεται να μην πέστε πάνω, είναι στο πιο κεντρικό δρόμο του Ευόσμου. Άνοιξε λίγο. Θέλω να έχει βραχνάδα, να έχει γρέζι το κλαρινό. Έτσι. Το γυρίζουμε σε τσάμικος. Και βέβαια είναι ένας που σφυρίζει πάντα. Του λένε σφύρα ρε, οι άλλοι. Εδώ είμαστε. Ζου μου ζου λέμε και κάθε πίκρα και με. Εδώ είμαστε. Ελάτε στην παρέα μας, κοπιάστε. Σήμερα συλλεκτική φανέλα δίνουμε. Θα χαρώ πολύ που ένας από εσάς θα την έχει με το τέλος της εκπομπής. Γράφετε FM. Αφήνετε κενό και το στέλνετε. Στο 54526. Φουλ βάθος φίλε. Χορηγία αυτά έπρεπε να έχουν όλα την ΕΚΟ. Όλα, όλα. Να μην υπάρχει άλλο βενζινάδικο. Καλά συγκεκριμένο δεν μπαίνουμε πλέον εδώ και καιρό, αλλά λέμε τώρα. Αυτά επιτρέπεται φίλε αρνητική διαφήμιση. Να πει σε αυτόν τον μπίπ δεν ξαναμπαίνω ποτέ. Ξέρετε εσείς. Δεν χρειάζεται. Δεν τρέχουμε τώρα με μηνύσεις και τέτοια. Αλλά, ένα έχω να πω πριν το διάλειμμα. Πάω, ξαγαπώ, πάω, ακούσε ένα. Παρουσίαση παίχτη με μπουλντόζα δεν έκανε κανένας. Δεν ξέρω αν είναι τη φωτογραφία. Έτσι. Χαλκ είναι και όχι Χουλκ. Χουλκ είναι, γράφεται, αλλά διαβάζεται Χαλκ. Το παρατσούκλι του Καρέλη που τον βάλανε στην πρώτη φωτογραφία να σπρώχνει μια μπουλντόζα που είναι αραγμένη μπροστά στη θύρα 1. Μεγάλες στιγμές. Να ξέρετε, θα προσδώσει ταχύτητα, δύναμη, εμπειρία. Έρχεται τρελαμένος για να παίξει. Και για εσένα ισχύει το ματάκι χορταράκι. Το έχουμε πει για όλους. Το είπαμε για γνωστούς και πασίγνωστους. Το είπαμε για άγνωστους που ήρθαν. Το είπαμε για ξένους και για Έλληνες. Το λέμε και για σένα φίλε Καρέλη, που ευχόμαστε εδώ πραγματικά να βρεις τον παράδεισο στον ποδοσφαιρικό, να διαπρέψεις. Χαίρομαι, δεν έχω κανένα κόλλημα με αυτό το Έλληνες και ξένοι. Η ομάδα δεν είναι τα σύνορα να πάει να τα φυλάξει και να πρέπει δεν και καλά να είσαι Έλληνας. Όμως θέλω να υπάρχει το ελληνικό στοιχείο μέσα. Χαίρομαι που βλέπω τον Μπέλκα να διαπρέπει. Χαίρομαι που βλέπω το Λιμιό να προκόβει. Χαίρομαι που βλέπω τώρα ένα ακόμα Ελληνόπουλο, τον Καρέλη, να έρχεται. Θέλω να υπάρχουν Έλληνες στην ομάδα. Είναι αλλιώς. Χαίρομαι που ο βασικός μας θερματοφύλακας είναι Έλληνας. Και ο άλλος που είναι πλέον στην τριάδα και αυτός είναι Έλληνας, ο Σιαμπάνης. Δεν έχουμε κανένα κόλλημα, αλλά πρέπει να υπάρχουν 6-7 μέσα, όπως είναι ο Μαλεζάς, όπως είναι ο Κίτσιου, να υπάρχουν Έλληνες μέσα στην ομάδα. Χωρίς αυτό να σημαίνει. Α, ξέχασα το Βιερίνε που κι αυτός. Δεν χρειάζεται, επειδή γεννήθηκε αλλού. Εδώ ο Βιερίνε είναι και νιώθει πιο Έλληνας από πολλούς Έλληνες. Θέλουμε αυτούς γιατί αυτοί νιώθουν. Μεγάλη υπόθεση. Ειδικά, ναι, σε όλες τις ομάδες. Εδώ πρέπει να νιώθεις, φίλε. Αν δεν νιώθεις, έχεις πρόβλημα. Δεν πρόκειται ποτέ να ενσωματωθείς. Ο Γκαρσία ήρθε ξένος, μουντρούχος, κακομούτσουνος. Σχεδόν αγκαρία ήρθε όταν ήρθε. Λέει ρε φίλε, πού ήρθα εδώ πέρα. Που πάει ο άλλος να, πούμε, να με φιλήσει στα βρωτά. Που με τραβολογάει στο αεροδρόμιο αυτά. Τι είναι αυτή εδώ πέρα. Σχεδόν αγκαρία, θυμάστε τη φάτσα του. Πόσο ξυνήλα είχε όταν ήρθε. Και τι είπαμε, καλά ρε φίλε. Σκάσε ένα χαμόγελο που χιλιάδες άνθρωποι ήρθαν να σε υποδεχτούν. Και όντως, έκανε τότε περίεργη εντύπωση. Φάνηκε σαν κάποιος που έρχεται με το ζόρι. Αυτός ήταν ο Παύλο Γκαρσία. Ο δικός μας Παύλος. Όχι απλά ενσωματώθηκε. Όχι απλά γούσταρε. Όχι απλά έγινε ένας με τον απλό παοξί. Ταυτίστηκε τόσο πολύ. Με τα ιδανικά, με τις αρχές. Με τα πιστεύω με το DNA του ΠΑΟΚ. Γιατί ένιωσε. Όπως ένιωσε και ο Λίνο, όπως ένιωσε ο Μουσλίμοβιτς, όπως ένιωσε μέχρι ενός σημείου και ο Κοντρέρας, αν και την αμάβρωσε την εικόνα του μετά, πώς αποκαθυλώθηκε εκεί που πήγε και έπαιξε. Όπως ένιωσαν πάρα πολύ, όπως νιώθει ο Βιερίνια, όπως νιώθουν αυτοί που τώρα είναι στην ομάδα και ήρθαν από μία άκρη του κόσμου. Ο Βαρέλα ήρθε το Κάπο Βέρντε. Άμα σας βάλω στοίχημα, κερδίζετε 50.000 ευρώ. Θέλω να σας δείξω, θα σας ανοίξω έναν Άτλαντα, ένα χάρτη παγκόσμιο και θέλω να μου δείξετε μέσα σε 10 δευτερόλεπτα που είναι το πράσινο ακροτήρι. Το Κάπο Βέρντε. Σας ρωτάω.
Εγώ δεν τα είχα τα λεφτά. Θα ψάχνα αργότερα, ξέρω ότι είναι κάπου στην Αφρική να πούμε, αλλά τρέχα γύρευε φίλε. Καταρχήν δεν ξέρει πού ξέρει ότι το πράσινο ακροτήριο είναι το Κάπο Βέρντε. Βέρντε στα λατινικά είναι το πράσινο, από εκεί βγαίνει το Βέρντερ Βρέμι. Από το πράσινο. Κάπο είναι το ακροτήρι. Έτσι, πράσινο ακροτήρι, τρέχα γύρευε. Ο άλλο λέει είναι λέει από, το, από την Αγγόλα. Αγγόλα. Κι όμω ήρθε ο Μπίσεσβαρ, μιλάει ο Μπίσεσβαρ για τον Μπάο και. Και είναι έτοιμος να βάλει τα κλάματα. Εδώ λέει θέλω να κρεμάσω τα παπούτσια μου. Δεν θα πάω πουθενά. Είχε προτάσει ο Μπίσβερ να φύγει. Ακόμα και τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Και του λέει ο Λουτσέσκου, άκουσε, μπορεί να μην παίζεις, αλλά εγώ σε πιστεύω. Θα πάρεις τον χρόνο σου, μου είσαι πολύτιμος. Όπως και πέρσι. Δεν ήταν βασικός, αλλά όποτε μπήκε, το παιδί έδωσε όλη του την ψυχή. Όταν λοιπόν έχεις τέτοιους που έρχονται και γίνονται ένα, ο Μάτος μας ήξερε, τον ξέραμε. Και ρωτήσε το Μάτος. Ρωτήστε το Μάτος. Να σας πει για τον Πάο και τη Θεσσαλονίκη. Για το πώς ζει εδώ. Ρωτήστε τον Μπρίγιοβιτς. Που ήταν από δημητικό πουλί. Κάθε τόσο. Το, ένα χρόνο το περισσότερο που λέγει ο Καρβέλας. Θα πάμε σε διάλειμμα γυρίες και κύριοι και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Γιατί έχουμε να ανοίξουμε γραμμές τηλέφωνο να μιλήσετε εσείς. Να πείτε αυτό που θέλετε. Να γουστάρετε. Δεχόμαστε και παραγγελιές. Καθότι η Παρασκευήλα στην ατμόσφαιρα σήμερα. Εδώ είμαστε, έρχεται ένα σουκού άνοστο. Δηλαδή, Σαββατοκύριακο χωρίς ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο είναι παιδικό πάρτι χωρίς μπαλόνια. Και να σας κάνω και μια έκπληξη, παιδάκια! Είστε έτοιμοι! Θέλετε την τούρτα! Θέλουμε την τούρτα! Θέλουμε την τούρτα! Παιδιά, αυτό το πάρτι το παιδικό δεν θα έχει και τούρτα! Νεκρική σιγή. Άμα δεν σου πετάξουν τίποτα αυγά, να πούμε τίποτα τόστ, τίποτα πορτοκαλάδες. Αυτό είναι το Σαββατοκύριακο χωρίς ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Παιδικό πάρτι χωρίς τούρτα και μπαλόνια. Κλόουν δεν θα πω γιατί υπάρχουν πολλά παιδάκια που δεν τον γουστάρουν τον κλόουν. Δεν ξεχάσω βέβαια εκείνον τον φοβερό διάλογο πριν από 3 χρόνια σε ένα παιδικό πάρτι που με τον κλόουν αναλύσαμε όλο το πλάνο Στέφενς. Τι πιστεύεις, δηλαδή ο διάλογος φανταστικός με ένα κλόουν συζήτηση ή 2 ώρες. Βαμμένος κανονικά με μύτη κτλ. Και πιστεύεις φίλε ότι μπορεί να παίξει ο Τζαβέλας, είναι δυνατόν. Εγώ δεν βλέπω το. Ο Τζιόλι γιατί, φίλε, κουβέντα κανονικά. Του λέω με συγχωρείς, λίγο πραγματικά δυσκολεύομαι. Έλα ρε, γιατί. Του λέω πραγματικά είσαι βαμμένος Παόκτσης. Είμαι λέει. Λοιπόν, διαλυματούπεν και επιστρεφουά. Στέλνετε σήμερα για συλλεκτική φανελάρα. Τι δίνω, μπίπι. Τη λιγουρεύομαι, τι θέλω εγώ. Να την αυτοκληρώσω. Άνοιξε λίγο. Μανταλάκι στη μύτη, πάντα, στο πανηγύρι. Δεχόμεθα και παραγγελιέ, άμα γουστάρετε. Αν γουστάρνετε. Ό,τι θέλετε, πείτε μας. Και μπουφίλιο θα βάλω, άμα θέλετε. Και Σοκράτη Μάλαμα θα βάλω. Και Δουρδουμπάκι θα βάλω στην αυριανή σαββατιάτικη εκπομπή. Δεν έχουμε, αλλά εντάξει. Έλα ρε κουφάλα νεκροθάφτη. You cover Undertaker. Come and get them. Έλα μωρή παοκάρα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έλα, τι μάδαγες. Μα βγες τις μαργαρίτες. Για να δει σα αγαπώ και κλε. Είχε κρυφά τι νύχτε, βρε παραπονιαρικό. Γεια σου, Δημάκη. Γεια σου, αδερφούλη. Λοιπόν. Γραμμέ ανοιχτέ, ανοίγουμε τη συσκευή που ανακάλυψε ο Γκράχαμ Μπέλ. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Τον Γκράχαμ, σε ευχαριστούμε για το σινιάλο. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλε. Ξαναλέω ότι σήμερα, κληρώνουμε φανελάρα συλλεκτική. Αυτή με τον χρυσό γιακά. Αυτή με το τελείωμα που έχει απεικονισμένη την Τούμπα στο πλευρό και τον πύργο του ΟΤΕ και το λευκό πύργο, τη συλλεκτική, την επαιτειακή, την φανέλα, τη μολυβή, γνήσια εννοείται, η Μάκρον που πραγματικά έχει φτιάξει εξαιρετικές και υπέροχες φανέλες, διαλεκτές και μόνο για τον ΠΑΟΚ. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Να ασχοληθεί ο άλλος αποκλειστικά μαζί μου. Δεν θέλω τώρα να πω για προηγούμενες χρονιές που μας είπανε μόνο δική σας φανέλα και είδαμε το λεβαδιακό να φοράει την ίδια σε πράσινο. Έτσι, δηλαδή εκεί μου δείχνεις ότι είμαι μια ξεπέτα για σένα. Είμαι μόνο μια ευκαιριακή σχέση. Θέλω συνέστημα, θέλω να μ' αγαπάς.
Θέλω να είμαι η καψούρα σου. Θέλω να ασχοληθείς μαζί μου. Θέλω να ξενυχτήσεις για μένα. Είμαι παραπονιάρης. Είμαι αισθηματίας. Είμαι διαφορετικός. Είμαι ΠΑΟΚ. Θα καθίσεις και θα κάνεις ψιλοβελονιά. Θα κάνεις κέντημα. Θα βρεις να βάλεις το συνδυματάκι στο γιακά. Θα βάλεις να χνοφαίνεται το σήμα. Θα φτιάξεις την επαιτειακή με το κορδόνι. Θα σεβαστείς. Δεν θα βάλεις άσπρο το σήμα της Μάκρο. Το βάλε μαύρο. Με κέρδισαν με αυτό. Πήγα, το είπα στα παιδιά. Στην Αντώνη 3 στον Εύωσμο μπήκα και τους είπα. Γιάννη, Ζαφυρί, ήρθα να σας πω ένα μπράβο. Λέει για τη φανέλα, ε. Όχι για τη φανέλα. Η φανέλα, ναι, είναι ωραία. Και είναι ίδια. Που σεβαστήκατε και δεν βάλατε άσπρο το σήμα της Μάκρον. Το βάλατε μαύρο. Για να μην διαταράξει την αρμονία. Να μην φαίνεται παράτερο επάνω σε μια φανέλα που είναι η ζωντανή ιστορία του ΠΑΟΚ. Το πρόσεξε, λέει. Το πρόσεξα, δηλαδή. Το πρόσεξα. Θα μπορούσε κανείς να του πει τίποτα. Η Μάκρον την έφτιαξε τη φανέλα, το σκέφτηκε. Επαιτειακή, βάλε και το σήμα. Το βάλαν μαύρο. Έπρεπε να ζυγώσει για να δει ότι είναι Μάκρον. Δηλαδή οι άνθρωποι, ξέρετε τι είπαν. Δεν μας ενδιαφέρει, μας ας μη φανούμε. Ας βάλουμε στο πλάι το δικό μας, τη δική μας τη μόστρα. Ας είναι η φανέλα όσο πιο ίδια γίνεται με εκείνη τη φανέλα εκείνων των δεκαετιών. Και μη είχε κάνει εντύπωση, ρε παιδιά, αλήθεια σας το λέω. Δείχνει ο άλλος ότι με σέβεται, σέβεται την ιστορία μου. Δεν έχετε να τσαλαπατήσει στο βωμό του marketing και του promotion και της δικής του προβολής. Είναι σημαντικό. Δεν έχω τίποτα με τα παιδιά. Τα υπόλοιπα της άλλης εταιρείας. Αλλά με πρόσεξαν αυτοί εδώ. Οφείλουμε να το πούμε. Πάμε. Γραμμές να μιλήσετε εσείς. Λοιπόν, μια τέτοια φανέλα κληρώνουμε. Γράφετε FM. Αφήνετε καιρό και το στέλνετε στο 54526 ή μέσα από τα τηλέφωνα. Δίνετε τα τρία τελευταία ψοφία από το τηλέφωνό σας. Και βεβαίως και παραγγελίες δεχόμαστε σήμερα. Μόνο ποιότητα, μόνο mainstream. Γεια σας! Ο Σεφτές. Καλημέρα. Ο Σεφτές, Ζαν Ζακ Σεφτές σήμερα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Πολύ τέκνος Αγοροπατέρας 4. Γεια σου ρε Αγοροπατέρα! Λοιπόν. Διαφωνώ, διαφωνώ, διαφωνώ φίλε, διαφωνώ. Διαφωνώ. Στιγμές που έχουμε με Τούμπα. Καταρχάς δεν γίνεται να περάσουμε και να μην τρέμει και το φιλοκάρδι μας. Η καρδιά μας την πάει σαν τρελή. Συμφωνείς σε αυτό που λέω ότι πάντα γυρίζεις το κεφάλι, ρε παιδί μου. Γιατί. Μόνο... Γυρίζεις και σηκώνεις και τα χέρια και φωνάζεις ΠΑΟΚ. Γιατί νομίζεις ότι είσαι μέσα. Okay. Αυτό. Αλλά μου πεις γιατί γύρι, θα δεις κάτι διαφορετικό. Όχι, ρε παιδί μου. Αλλά νιώθω ότι πρέπει να γυρίσω το κεφάλι μου, έτσι. Μηχανικά πάει. Αισθηκτοδός. Μπορεί και να το χρειάζομαι κιόλας, φίλε. Να πάω. Δεν μπορεί να γυρίσει αλλού το κεφάλι μου. Αυτό λέω. Κάνεις πολλή ώρα για να γυρίσεις το βγεις, ας πούμε. Έτσι, έτσι. Για πες, θυμάσαι περιστατικό, θυμάσαι την πρώτη φορά εκεί, κάτι... Την πρώτη φορά δεν θυμάμαι γιατί έπαιζα με αυτοκινητάκια όταν πήγαινε ο μπαμπάς μου. Όλοι, όλοι, όλοι. Ναι, αυτό που θυμάμαι έντονα, ας πούμε, είναι που μας, στην Νάπολη που μας βάλαν τη ριγέ και ένα τα νάιλον που είχαμε βάλει και ήταν όλα ασπρόμαυρη όλη του μπα. Τι ατμόσφαιρα τρελή. Τα νάιλον, ε. Ναι, σαν φανελάκια ήταν, μάλιστα. Ναι. Τι τρέλα ήταν εκείνο. Τον γκολ του Φραντζέσκο στο 87 στο Βάντικ. Δηλαδή στο 27ο λεπτό κερδίζει το φάουλ. Και πανηγυρίζαμε, ας πούμε, ξέραμε ότι θα μπει γκολ. Φοβερό, αυτό το πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί, έτσι. Όχι, τι λες. Σαν ελεύθερες βολές σε νεκρό χρόνο, να πούμε. Ναι, 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 ήταν έτοιμο γκολ. Δηλαδή στην ουσία έτσι ήταν και το Φραντζέσκο. Γι' αυτό τον αγαπάω πάρα πολύ. Ξέρεις τι γίνεται. Εμένα με στενοχώρησε που τα τελευταία χρόνια είναι στον Παναθηναϊκό και τα λοιπά. Okay. Δεν ξέρω, δεν άκουσα. Μαζί σου σε αυτό. Ναι, δεν ξέρω πόσα παιδάκια του Παναθηναϊκού φορούσαν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα φανέλες του Φραντζέσκου. Η τελευταία, φορά πριν τον Γκαρσία που φορέθηκαν τόσες φορές φανέλες ΠΑΟΚ. Μαϊμού ή όχι, γιατί τότε δεν θυμάμαι αν υπήρχε μπουτίκ. Τότε είχε αρχίσει, αλλά υπήρχε και στα περίπτερα, έτσι, η φανέλα με το 8, η φανέλα με το 10, έτσι, χωρίς να έχει ονόματα. Πόσα παιδάκια φόρεσαν φανέλες του Φραντζέσκου. Θεωρώ ότι πριν από τον Γκαρσία ήταν ο πλέον, πώς να το πω ρε παιδί μου, δημοφιλής σε επίπεδο φανέλας ο Φραντζέσκος. Είπα έχει το άτομο, έπαιξε τόσο λίγο για μένα γιατί ήθελα παραπάνω να παίξει και πρόσφερε τόσο πολλά για μένα. Φοβερό αριστερό πόδι, πολύ τεχνίτης, καλό παιδί, έτσι δεν έχουμε να πούμε. 50% στοχεία στα φάουλ είχε, τι λέμε τώρα. Αυτό δεν είναι τυχαίο φίλε, τελείωνε η προπόνηση, ο Φραντζέσκος έβαζε τις ξύλινες τις κούκλες και συνέχιζε. Αυτό δεν είναι, εντάξει έχεις ένα χάρισμα μέχρι ενός σημείου,
αλλά πρέπει να εκτελέσεις 1000 φάουλ σε κάθε προπόνηση όταν έρθει η στιγμή του αγώνα για τη μία φάση που θα σου δοθεί να τη στείλεις εκεί που το κάνουν οι αράχνες. Δεν έχετε τίποτα, έτσι. Και θα σου πω και ένα περιστατικό. Κατέβαινα Βόλο και δεν θυμάμαι ποιο ράδιο άκουγα και περνώντας από εκεί που είναι τα παλικάρια σκοτωμένα, αυτά τα αστέρια, που θα μείνουν μόνο αστέρια πάνω στον ουρανό και είναι δικοί μας άνθρωποι, ναι, ακούγεται μια διαφήμιση για εισιτήριο διαρκές ΠΑΟΚ που φωνάζει ο κόσμος. Ναι. Εκεί την ώρα μου σηκώθηκε τρίχα κάγκελο. Δεν υπάρχει αυτό. Να περνάς εκεί την ώρα που περνάς από μπροστά και να ακούς αυτό. Δηλαδή, σκέψου το λίγο, ήθελα να φωνάζουν τα ίδια τα παγόκια από μέσα. Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό είναι μια συγκλονιστική στιγμή στη ζωή μου και ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σου. Καλά, πάντων, επειδή για να μην αυτοπεριπολυθούν οι επόμενοι, 908 χαράλαμπος. Κρίμα είναι. Χαράλαμπος. Βάλαμε στην κλήρωση 908. 908. Αυτό που το αυτοπεριπολυθούν, έτσι. Έγινε. Άστα, με βρίζουν. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλώς το παιδί, ρε. Έλα, ρε. Τι γίνεται. Καλώς σε βρήκα. Ήθελες να πιάσεις και δεν μπορούσες. Ναι, ρε φίλε, ναι. Ο ρημαγδός έγινε χθες. Όχι, όλα καλά, όλα καλά. Πάντα τέτοια. Όλα καλά. Όλα καλά. Λοιπόν, ξέρω ότι με σκέφτεσαι και με νοιάζεσαι. Ναι. Τι θέλεις, για πες, τι θέλεις. Ξέρω. Έλα ρε φίλε, ξέρω, το σιξέ μας. Ξέρω. Απαγορεύεται, αλλά θα το βάλω. Έτσι. Απαγορεύεται, αλλά θα το βάλω. Έχεις πελάτη, έχεις πελάτη σαν μέσα. Ναι. Είδες που το κατάλαβα, φίλε. Μια κυρία, πάρα πολύ. Πώς γίνεται πάντα και ποτέ δεν έχεις Άρη και πάντα έχεις κυρία, δεν ξέρω. Πάντα πώς γίνεται να πούμε γύρω, σαν μαγνήτης τραβάς, σαν μαγνήτης. Κάνω επιλογές. Τρώνε πόρτα. Κυρία μου, έχετε κλείσει τραπέζι, έχετε κλείσει κάθισμα, όχι. Έγινε Κάραγιαν, παίζει, απαγορεύεται να ξέρεις. Άκου να σε πω τώρα, άκου να σε πω. Να με πεις. Τώρα με βέβαια είμαι στα ήρεμά μου, έχω ρεμίσει σαν άνθρωπος. Ναι, έχω κατασταλάξει. Τι τυρικάς, λέει. Τότε που λες, που μίλησες με την άμμο, πήγαινε μια άλλη που λες, κλειδούσαν από το ημιόροφο. Πάει ένας μάγκας από τον πρώτο, και στις οικοδομές που φτιάχνονται, λέω, έτσι είσαι, ανεβαίνω εγώ το δεύτερο, κλειδάω φίλε μέσα και έχω μπει μέχρι το λαιμό. Ωραίος. Ευτυχώς φιλαράκι. Ήταν ένας, εκεί είχα το χέρι απ' έξω και στους ανέπευτα. Φιλάδρα, και με τραβήξα και με βγάλανε. Πάρα πολύ ωραίος. Είμαστε, την και μετά είχες πρόταση για να γίνεις επίτιμος δημότης Ασβεστοχωρίου. Έτσι. Κανονικά. Επίτιμος έγινε. Επίτιμος. Γεια σου Ασβέστη, φιλιά. Γεια σου Καραγιάν. Σαν το Κλαρίνο δεν έχει. Έκανε Κλαρίνο και ας πεθάνω, μπιμπιπ. Φιλιά. Άντε, πάντο. Γεια. Έτσι. Ελάτε να κάνουμε και σήμερα πάρτι να ξυπνήσουμε την πόλη. Είμαι παντρεμένος. Ο άντρας νυμφεύεται. Η γυναίκα παντρεύεται. Πρόσεξε, ναι, υπάρχει εδώ μεταξύ μέσα πολύ σεξισμός. Η ανδρεύομαι είναι αυτή που μπαίνει κάτω από τον άντρα. Δεν εννοεί κάτω από την πότα του ή κάτω από το χέρι του, εννοεί κάτω από τη φτερούγα του κανονικά. Ότι την προστατεύει. Ότι γίνεται ένα πράγμα μαζί της. Ότι είναι, γίνεται μία σάρκα. Ότι γίνεται ένα πράγμα. Το είπα, ανδρεύεται είναι επειδή συνήθως η γυναίκα είναι λίγο πιο κοντή από τον άντρα. Λέμε τώρα. Έτσι, είναι λίγο περίεργο να βλέπεις άντρα και να του ρίχνει τουλάχιστον δύο κεφάλια η γυναίκα. Είναι περίεργο. Δηλαδή, κάπου κοιτάς, κάπου θα το πάρει μπαλόνι, κάπου θα το πάρει μήλο καραμελωμένο στο Λούνα Πάρκ. Έτσι. Λέμε τώρα, αν και εγώ όταν δω κοντό άντρα με ψηλή γυναίκα, δεν ξέρω, άλλος μπορεί να πει ρε, respect, φιλαράκι, μπράβο το μάγκα, για σαν του μάγκα, του Δερβίση, του Καραμπουζουκλή, του Μερακλή, διότι για να την κάνει κουμάντο, για να παίξει 4-3-3, για να παίξει τσανταλίνα, μανταλίνα και στον κόλο μια σωλήνα, είπα να πει ότι έχει τα potentials. Πάμε γραμμές, ναι! Άντερο μορφόπεδο, καλημέρα. Καλώς στη Στοχόλμη! Φρουιπλιχλίγε γκρουγκρίχ, φουφουιπλιχλίχολμ! Αγόρι μου! Σιγά θα πάρει γλωσσοδέτη, πρόσεχε. Είναι αυτό που έχει καθίσει το ψαροκόκαλο στο λαιμό και εκεί που... Λες φόπο φίλε τα σουηδικά, τα μιλάς γαμάτα, έχει και το lower. Πολύ,
Πολύ μαμάτα τα μιλάς. Δεν μου λες, Γιάννη, πώς είναι στα σουηδικά το ζούμε μεγάλες στιγμές? Vi lever stora stunder. Ω, vi lever stora stunder. Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν, ομορφόπεδο. Ο Νίλς Χόλγκερσον ήταν Σουηδός. Δανός. Δανός. Εντάξει ρε, γειτονιά. Εντάξει, γειτονιά δεν είναι. Δίπλα. Ακούστηκε για τον ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Να ξέρεις ότι και η Νορβηγία και οι με τους Δανούς μάλλον είχαν μεγάλη φαγωμάρα και πολλά χρόνια. Αλλά η Νορβηγία ήταν κομμάτι της Σουηδίας. Ήταν και ένας τραχανοπλαγιάς βασιλιάς, το άφησε ελεύθερο το κομμάτι. Έτσι. Έμεινε. Έληξε το συμβόλαιό του και δεν ανανέωσε με την οψιόν και έμεινε ελεύθερη η χώρα. Παιδιά, είστε ελεύθεροι. Λοιπόν, επίτιμος δημότητας στο χωρίο θα είμαι και εγώ φιλαράκι. Και εσύ έχεις κάνει βουτιά στον ασβέστη, τι θέμα έπιασες τώρα. Ναι, και όχι μία φορά, πολλές φορές φίλε. Πολλές φορές. Βλέπαμε άμμο και λέγαμε εντάξει, άμμο είναι μασκότη για παιδί μου, άιντε δώσε σάλτο. Δώσε σάλτο. Και πάρε και πάρε και πάρε να πω. Έχει πέσει ξύλο φίλε μετά τον μπάνιο, έχει πέσει ξύλο. Και ας είδε το Θεό και να φοβήθηκε. Να γυρίζεις, να έχεις καεί, να καίς ολόκληρος, γιατί αυτό το πράγμα καίει, έτσι. Να, και, να έχεις, και να περιμένεις μετά την ποινή. Δεν θα έρθει ο πατέρας σου. Έλα γρήγορα πριν έρθει ο πατέρας σου. Έτσι δηλαδή η μάνα ήταν που φρίκαρα, αλλά έπρεπε αυτό το πράγμα να το μαζέψεις. Αμάν, δεν σου έχω πει, δεν θα πηδάς. Δεν θα ξαναπάς στην οικοδομή. Θα καρφωθείτε σε κανένα σίδερο. Θα πατήσετε κανένα καρφί, θα σπάσετε τα κεφάλια σας. Την πατήσαμε, φίλε. Και ξαναπηγαίναμε. Και πάλι ξαναπηγαίναμε. Εννοείται, πάλι ρε φίλε. Ξαναπηγαίναμε. Μετά υπήρχε πάλι δοκιμασία να περάσει πάνω από αυτό που είχε καεί. Πηδούσαμε από, από τον ημιόροφο να περάσουμε πάνω από το λόφο. Πάνω. Το πιο μεγάλο που έχω πηδήξει, φίλε, από ύψο είναι από τέταρτο όροφο. Μια φορά όμως το έχω ξανακάνει άλλη φορά. Το πιο ψηλό. Μια φορά. Αλλά είχε χώμα όμως. Δεν είχε ούτε ασβέστη ούτε τίποτα. Χώμα. Χώμα. Μία φορά έγινε αυτό Κωστάκη, άλλη φορά δεν ξαναγίνει μετά. Δεν τόλμησα μετά να το ξανακάνω. Επιχείρησα κι άλλη φορά, αλλά δεν τόλμησα. Μια φορά, ε. Μια φορά. Τα καλά πράγματα μια φορά και όχι πολλές φορές. Θυμάμαι ένας, μπαίναμε εκεί στο δημοτικό σχολείο που τότε είχε αρχίσει να χτίζεται, στη Μαλακοπή, και είχε κάγκελα. Πηδούσαμε το κάγκελο. Πιάστηκε ένα στο κάγκελο το παντελόνι και κρεμόταν από το παντελόνι και εμείς ήμασταν από κάτω. Δεν υπήρχε βιντεάκι και δεν υπήρχε φωτογραφική μηχανή τότε, έτσι. Και κινητό για selfie. Αλλά ήταν το σκηνικό φοβερό, φοβερό. Μεγάλη στιγμή. Τι φοβερό. Σκέφτομαι αυτό να δει πώς θα βλέπετε. Του είπα εγώ τότε. Σκίζεσαι για να παίξει μαζί μας, έτσι. Πραγματικά. Αγόρι μου, φιλιά στο Στοκχόλμη. Ζούμε σου, αδερφέ. Φιλέ, το κρούσε κρύπη, έχουν ξέρει, στο ίντερνετ. Όπως είπες. Ακριβώς αγόρι μου. Καλή σήμερα, Κωνσταντίνε. Φιλιά πολλά. Φιλιά, αυτά είναι. Στη Στοκχόλμη, τα παιδιά στο εξωτερικό. Έρχομαι Ανόβερο. Έρχομαι με Κρομλίδη. Έρχομαι με Μανολόπουλο να τα κάνουμε όλα γιάχμα. 15 χρόνια κλαπ Ανόβερο. Το τι ετοιμάζουν πάνω τα παιδιά σε μια τεράστια αίθουσα θα γίνει κοσμοπλημμύρα. Εγώ πάντως λέει οικοδομή πάτησα δεκάρι καρφί και πήγα το καδρόνι στο νοσοκομείο να το βγάλουν. Πάρα πολύ ωραίος ο Χρήστος. Πάρα πολύ ωραίος. Δεκάρι, φίλε. Τώρα όχι καρφίτσα, πινέζα. Δεκάρι καρφί. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα σας. Αυτό για το φίλο το Σουηδό από το Μοσχοβίτη. Αγόρι μου. Πρωί που είναι Κωνσταντίνε μου, εδώ δηλαδή καμιά φορά πρέπει να ψαχνόμαστε δίπλα μας. Είδα τίτλο εφημερίδας και μη δίασα. Τι? Ναι. Μη δίασα. Δικιά μας εισαγωγικά, έτσι. Ποτέ δεν είχα για δικιά μας εφημερίδα αυτή τη συγκεκριμένη, τέλος πάντων. Του τέστην. Του τέστην με πηχαίο τίτλο και με μια τεράστια φωτογραφία. Όλοι με ρωτούν γιατί δεν παίζω. Μάλιστα. Σω παρέ μεγάλε, εσύ ο δημοσιογράφος που το ανακοινώνεις. Δηλαδή τι υπονοείς. Τι υπονοείς, μοβείς το Λουτσέσκου. Μάλιστα. Αυτό, λοιπόν, εντάξει, τέλος πάντων, εγώ προτείνω. Απλώς φίλαθρος είμαι. Έτσι και ακούω. Προτείνω τα αδέλφια μου, όποιος γουστάρει, μην την ξαναπιάσει στα χέρια της. Δεν είπα όνομα, ξέρουν αυτά το δούνε. Δεν ξέρω αυτό είναι για μένα μιλάς, η χειρότερη προβοκάτσια, Κωνσταντίνε μου. Δεν ξέρω για ποια μιλάς και δεν ξέρω για τι θέμα. Ναι, και θα για το δει. Δεν ξέρω και για ποιον. Ο κόσμος ξέρει. Δεν ξέρω και για ποιον πέφτει λες. Επιμένως, Κωνσταντίνε μου,
να δω εφημερίδα Θεσσαλονίκης, αδερφέ μου, και πηχαίους τίτλους. Όλη μέρα του γιατί δεν παίζω. Σοπαρέ μεγάλε. Ναι. Σοπαρέ μεγάλε, σοπαρέ του γιατί δεν παίζω. Και αυτός είναι δημοσιογράφος, ο οποίος προωθεί αυτό το τρίκ και το βγάζει για να κάνει τι. Πέσαν οι μάσκες, Κωνσταντίνα μου, τελεία και παύλα. Πρόσεξε ευτυχώς... τώρα, εν τω μεταξύ, δεν ξέρω για ποιο παίχτη μιλάμε. Πιθανόν ναι. ο παίχτης μέσα. Για τον Πίσεσβερ, αγόρι μου, όχι, κατάλαβα στο λέω. Για τον Πίσεσβερ, μάλιστα. Πιθανόν λοιπόν. Ποιος ο Πίσεσβερ. Πιθανόν ο Πίσεσβερ στη συνέντευξη να λέει ότι με ρωτάνε γιατί δεν παίζω και εγώ σέβομαι αυτό που λέει ο προπονητής ή θα παίξω όταν έρθει η ώρα μου και να μην είναι αυτό το πράγμα, έτσι. Να το πάρει πιο μακριά, Κωνσταντίνο, γιατί είμαι παλιά γάτα. Λοιπόν, αυτός τώρα να θα βρουν κάπου το βάλει ο Λουτσέσκου και παίξε πάνω τον πλησιά του πήξες κάτι. Εγώ αν δεν τον έβγαζα τον τίτλο αυτόν εκεί της εφημερίδας ή δεν θα έπαιζες. Πρόσεχε τη γελία πράγματα. Υπάρχει πιθανότητα. Εμένα δεν μου το βγάζει από το μυαλό. Έτσι. Εκτός του ότι μόνο κακό θέλεις να κάνεις στην ομάδα. Τίποτα. Αυτό δεν προσφέρει τίποτα, αδερφέ. Τίποτα δεν προσφέρει στην παρούσα φάση. Μόνο να ανακοντωσούν τέλος πάντων. Αλλά έχουν γνώση οι φύλακες. Και να σε πω και κάτι, για ένα παλικαράκι που έφυγε από εκεί πέρα, πολύ το χάρηκα, πάρα πολύ, γιατί ήθελα να τον πάρω πόσες φορές τηλέφωνο και δεν είπα γιατί δεν γούσταρα, αδερφέ, από κάποια πράγματα που εντός... Μη χαλιέσαι. Θύμησέ μου εσύ τώρα ποια είναι η πρώτη φορά που πήγες στην Τούμπα, αυτό θέλω να ακούσω. Και μη χαλάς τη διάθεσή σου. Τώρα το 71. Το 71, έτος που γεννήθηκα. Με το στόπο από δράμα, τρεις μέρες κάναμε να πάμε. 5-6 άτομα είμαστε. Πιτσιρίκια. Όποτε τότε. Εσύ θέλεις, το αφήνω επάνω σου. Εσύ όποτε θέλεις, έρχεσαι στο στούντιο με το Γκεμετζέ, με τη λύρα σου, να παίξουμε τον ύμνο του Παρίδη, να μας πεις περιστατικά τότε με τον Μιτσάρα πώς εγγράψατε τον ύμνο. Είναι η ανοιχτή πόρτα μου, δεν είναι τυπική η πρόσκληση, είναι ουσιαστική. Το λέω με όλη μου την αγάπη. Πάρε και τον Κρομλιδάκο, ξέρεις πόσο σ' αγαπάω, στο λέω, ξέρω, η πρόσκληση... Αλλά εγώ το προσπερνάω αμέσως άσως, αυτό δεν είναι. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα μου να προφυλαχθεί... Για την ομάδα θα πούμε, Η ομάδα να προφυλαχθεί από πάσης, από όλες τις πλευρές. Αν εσύ δεν μου πεις θα έρθω τότε, τότε θα σου πω εγώ θέλω να έρθεις τότε. Να ξέρεις. Καλά θα... Εντάξει. Γεια σου μαέστρο μου. Γεια! Καλησπέρα, αγόρι μου. Καλημέρα. Φιλιά. Μην χαλιέστε με τα πρωτοσέλιδα ή με κάτι που θα βγάλει δημοσιογράφος. Οκ. Εντάξει. Ο καθένας έχει κριτήριο. Ο καθένας. Γατάκια, κατάπια καρφί, λέει η Χρύσα. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Σήμερα λέμε για τι έχουμε κάνει στο παρελθόν. Τι έχουμε κάνει. Ανοιγμένο κεφάλι σε μάρμαρο σκαλοπατιού. Κανονικά. Από εκεί έχει μείνει το φούιτ. Θα πάμε σε διάλειμμα. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Εγώ δεν θα σου πω να μην πάτε αλλού. Πηγαίνετε παντού. Κάντε όπου θέλετε τη βόλτα σας. Τα ξέρετε τα καταστήματα με τα ηλεκτρικά. Στο τέλος σας λέω ένα. Αφήστε την Ανδρέα Παπανδρέου 10 στο Κορδελιό. Όπως κατεβαίνετε την αερογέφυρα, στο πρώτο φανάρι δεξιά θα πάτε. Είναι ο κεντρικός δρόμος. Ηλεκτρονέτ. Θα δείτε απ' έξω. Παμπουκίδης Νικολαίδης. Μπαίνετε. Εκεί θα βρείτε ό,τι ακριβώς ζητάτε. Και σε μεγάλη γκάμα. Από πρωτοκλασάτα ονόματα, δεν έχει αβαβά, όλα είναι γνήσια, εξαιρετικές τιμές, εξυπηρετικότατη και ο Παμπουκίδης και ο Νικολαίδης. Και εκεί θα βρείτε αυτό το διάστημα ζανούσι και αγγέ κουζίνες, ήδη μαγειρική σκεύη για να κάνετε ωραία πράγματα στην κουζίνα σας. Ιστορικά ονόματα. Και βέβαια, αρτοζαχροπλαστία Νικολαίδης, παγωτάρες, Velvet Bosco, πατέντα. Πείτε και πείτε, θέλω αυτό το έτσι, το να πούμε πώς έκανε ο Κωνσταντίνο με τον Προφιτερόλ. Εκείνο με το αυτό που τρέχουν τα σαλάκια και νοαζέτα, φουντούκι και νάνα μέλια και βάλε μου και αυτό και βάλε και σιροπάκι και τέτοιο και αυτό να τρέξουν τα σαλάκια και έρχεται στο στόμα και είναι μελωδίες. Ανεβαίνουν δύο και δύο άγγελοι με χιτώνες λευκούς και πεανίζουν με τις τρομπέτες επάνω σώμους. Μόλις πάρετε την πρώτη κουταλιά από το παγωτό. Διαλυματούμπεν και επιστρεφουά! Αυτός είναι ο δασκαλάκης που αγαπώ. Αυτός είναι σήμερα σε μεγάλα κέφια, κυρίες και κύριοι. Έρχομαι από την Αθήνα. Μόνο για χατήρι σου, πώς το λέει. Ξαναβάλτο σε παρακαλώ τον πρώτο στίχο που είναι σημαδιακός, που είναι... Με παπούτσια σκονισμένα από το χωματόδρομο. Έρχομαι από την Αθήνα. Όλο ποδαρόδρομο. Δεν υπήρχε κτέλ, δεν υπήρχε μετρό. Δεν υπήρχαν αεροπλάνα, ποδαρόδρομο πήγαινε από την Αθήνα. Έρχομαι από την Αθήνα μόνο για χατήρι σου.
Τράβα λίγο την κουρτίνα από το παραθύρι σου. Με έχει κάνει ποδαρόδρομο. 38 Αυγούστου είναι ακόμα έξω, πάρτε το χαμπάρι. Αυτός είναι ένας παραδεισένιος τόπος, κυρίες και κύριοι. Μπουκάρουμε δεύτερη ώρα. Θέλω να σας πω και σήμερα, ΠΑΟΚ ΟΤΟ. Εκεί ασφαλίζετε το αυτοκίνητό σας, εκεί ασφαλίζετε το μηχανάκι σας. Για πρώτη φορά μια ομάδα φροντίζει να ασφαλίσει τους οπαδούς της σε συνεργασία με κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, με την υποστήριξη Insurance Brokers. Εκεί είσαι ΠΑΟΚ, ασφαλίζεσαι στον ΠΑΟΚ. Εκεί τη μηχανή σας, το αυτοκίνητό σας. Απόλυτα σίγουρα, απόλυτα ασφαλώς, 2-11-93-5-5. Ενημερωθείτε για τις τιμές, για τα πακέτα που έχει. Είναι προσαρμόσιμα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό από άλλη ομάδα ποτέ. Για πρώτη φορά στον ΠΑΟΚ, μαζί με την εταιρεία που σας είπα, την υποστήριξη Insurance Brokers, 2-11-93-55-5-55, αλλιώς θα το πούμε πιο εύκολα, 2-11-93-5-5. Έχει γίνει χαμός, απόλυτα ασφαλώς όπως σας είπα, με κορυφαίους όρους, με τιμές που είναι απολύτως προσαρμοσμένες στις δύσκολες εποχές. Ησυχάζετε με την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας και της μηχανής σας. Επίσης δεν ξεχνάτε ότι για να γευτείτε τα κορυφαία κρεατικά στην πόλη, ένας είναι ο τόπος, ένα είναι το σημείο, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, ανακαινισμένος, ένας χώρος υπέροχος, κούκλα μαγαζί έκανε ο Δημήτρης απέναντι από το Μασούτη στα Ελευθέρια, καταπληκτικά πιάτα, οι τιμές όπως ήταν, απόλυτα φυσιολογικές για την εποχή, και πιατάρες να γλύφετε τα χροδάχτυλά σας. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, 705-750. Παίζει μεγάλη μπαλάρα ο Διέγκο Παντσέτα. Μεγάλη μπαλάρα παίζει ο Διέγκο Παντσέτα. Πάμε στις γραμμές. Ξαναλέω ότι σήμερα κληρώνουμε μια αυθεντική μολυβή, την γκρι μολυβή, τη φανέλα με τους χρυσούς γιακάδες, την επαιτειακή, με τον λευκό πύργο, τον πύργο του ΟΤΕ, και φυσικά την ντούμπα να αποτυπώνεται στο κάτω μέρος της φανέλας. Ένα κόσμημα δίνω σήμερα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, είτε και μέσα από τα τηλέφωνά σας, που μόνο ο Χαράλαμπος έχει δώσει όνομα. Οι υπόλοιποι μάλλον θέλετε να στείλετε μήνυμα. Οκ, το καταλαβαίνω. Κάποιοι δεν μπορείτε να βγείτε στη γραμμή. Πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Μήπως γνωρίζετε για ποιο λόγο στη Λαδόκολα δεν σερβίρουν πιαταρές? Γιατί έχει Λαδόκολα. Γιατί σερβίρουν λαδοκολάρες, Κωστή. Συγγνώμη λίγο, ο υπερθετικός της Λαδόκολας είναι η Λαδοκολάρα? Εγώ αυτό ήθελα να σου πω. Όχι, μια στιγμή, έτσι λέμε, η Λαδοκολίτσα. Έτσι, η Λαδοκολίτσα, η Λαδόκολα, υπερθετικός, τη Λαδοκολάρα είναι αυτή που έχεις φέρει. Ακριβώς. Λοιπόν, Κωστή, η πρώτη φορά που πήγα στο γήπεδο... Κάτσε, περίμενε. Εδώ τώρα έχεις πετύχει φλέβα, περίμενε. Τι Λαδοκολάρα είναι αυτή, ρε παιδί μου. Τι Λαδοκολάρα είναι αυτή. Μάλιστα. Μπορεί να δώσει δηλαδή και λαδοκολαροσκάμπυλο. Έτσι, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Η πρώτη φορά που πήγα στο γήπεδο, Κωστή, ήταν 84 ή 85, δεν θυμάμαι. Με πήγε ο αδερφός μου, θύρα 4. Είπε ένα χαϊκή η Καστοριά, μια από τις δύο. Νικήσαμε τότε, το θυμάμαι. Παναχαϊκή η Καστοριά, μάλιστα. Δεν θυμάμαι, μία από τις δύο πρέπει να ήταν. Ναι. Η ατμόσφαιρα μου είχε αρέσει, όλο αυτό ο πολύς ο κόσμος που ήταν μαζεμένος, όλα αυτά. Μου άρεσε λίγο ο πρόλογος που έκανες, που ήμασταν μικροί και τα λοιπά και τα λοιπά, αυτό που έλεγες. Κωστή, τότε ήμασταν παρέα και οι μικροπαρεξηγήσεις του τύπου γιατί δεν μου δώσεις μπάλα να βάλω γκολ, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, λυνόντουσαν εκείνη την ώρα πολύ απλά. Πήραμε από το ίδιο μπουκάλι κοκακόλα και τα λοιπά. Τώρα ξέρεις τι γίνεται. Αυτό το φουμπού που έχει μπει στη ζωή μας, μας έχει κάνει μεγάλο κακό. Εγώ το διαπίστωσα χτες κατά λάθος. Εντάξει. Υποχρεωτικό δεν είναι, αλλά έχει γίνει αναγκαίο κακό πλέον.
Εντάξει, εγώ δεν είμαι κατά της τεχνολογίας. Το καταλαβαίνω ότι το tablet, το PlayStation, το, ξέρω εγώ, το Pro Evolution, οι κονσόλες και τα λοιπά, το κινητό, έχει προχωρήσει. Δεν έχω την απέτηση τα παιδιά μου να παίζουν μόνο με αυτό. Θέλω όμως να διατηρήσουν ένα μέρος από τη δική μας την παιδικότητα. Να βγει το παιδί, να αυτό, παίξει κυνηγητό, να παίξει κρυφτό, να παίξει αυτό. Μακρινή γαϊδούρα, να παίξει με τα παιδιά έξω. Δηλαδή, λίγο αλάνα, θέλω να ματώσει λίγο τα πόδια του ο μικρός. Έτσι είναι ο Κωστής. Να στο τώρα πω έτσι, βλέπω απλά... εγώ ότι δεν υπάρχει πλέον αυτό, έχει ξεφύγει. Μα τώρα ευκαιρία... να σου πω κάτι, βλέπω τα ανήψια μου. Αντί να, να βγουν έξω να παίξουν μπάλα, κάθονται φίλε στην κονσόλα, πού να τους κερδίσεις. Και FIFA, πού... Pro και τα λοιπά. Φίλε, πού να τον κερδίσεις. Διασύρθηκα. Θείο, μην πάρεις τον ΠΑΟΚ, μου λέει ο ανηψιός μου, πού να έχει. Θα σε διαλύσω, ναι. Θείο, μην πάρεις τον ΠΑΟΚ. Γιατί, άσε, θείο, πάρε μια ξένη. Γιατί ρε Βασίλη, πάγου που σου λέω, φίλε, κουδούνι, τριγωνάκια, αυτά, του λέω τι κάνεις ρε. Πάνω κάτω, ναι. Έξω έχεις βγει καθόλου να παίξεις, γιατί να βγω εδώ, δεν βλέπεις τι γίνεται. Παίζουμε πρωτάθλημα, λέει, με τον άλλον που είναι, παίζουν και στο διαδίκτυο μεταξύ τους. Ακριβώς, που είναι έξω, που είναι κτλ. Κωστή, επί την ευκαιρία ήθελα να ζητήσω μια δημόσια συγγνώμη για κάτι που έγινε, τέλος πάντων. Ξέρει, εκεί που στέλνω συγγνώμη και θα ήθελα να με βάλει στην κλήρωση, εάν μπορείς. Βεβαίως, να σε βάλω και στην κλήρωση. 600 Μανώλης. Γεια σου Μανώλο, γεια σου. Να ξέρεις, έγραψες με τη λαδοκολάρα. Έχεις κάνει μεγάλη επιτυχία. Να ξέρεις. Υιοθετείτε, το κλέβω. Φιλιά. Ακριβώς, πάρ' το αγόρι μου, πάρ' το. Bye. Πω, από τη λαδοκολάρα. Δεν γίνονται αυτό. Ναι, γεια σας. Και εννοούμε φυσικά τα κολάρα που φοράμε στο λαιμό. Δεν θέλω να πάει πουθενά άλλο το μυαλό σας. Λαδοκολάρα. Δηλαδή, το λαδώνεις, βάζεις λίγο λαδάκι από μασάζ στο λαιμό και μετά φοράς τα κολάρα. Έτσι, Γιώργο, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, σαφές. Ακριβώς. Λαδοκολάρα. Επιτροπή δεν υπάρχει. Αυτά τα οποία λέτε να σας κάνουν παρατηρήσεις και 100%. Βάλουμε. Πρώτοι αυτοί γελάνε με αυτά που λέμε. Γιατί άμα βγάλεις το λάδο και βάλεις το χοντρό, θα είναι καλύτερο. Ναι. Χοντρολαδοκολάρα, είναι χοντρή λαδοκολά που για να μην βγει το λάδι να πούμε στην... Βούτια τα χέρια, για να γίνουν... Υπάρχει, κοίταξε, άλλο να πεις χοντρολαδοκολάρα και άλλο να πεις λαδοχοντροκολάρα. Χάνει λίγο. Έτσι. Ακριβώς. Αυτά, είναι λοιπόν. Ο τόνος μου θα μπει. Μα το χάσαμε είναι... τελείως. Παρεκτραπήκαμε. Ντύπ. Τι να πρωτοθερμηθούμε από την Τούμπα. Θυμάσαι την πρώτη σου φορά εκεί, Γιώργο? Ορίστε. Θυμάσαι την πρώτη σου φορά? Όχι, για να είμαι ειλικρινής, όχι. Θυμάμαι ορισμένα γκολ. Το γκολ του μεγάλου Κούδα στο μεγάλο τερματοφύλακα του Εθνικού, του Βαλιάνου, που τον είχε ρεζιλέψει. Δεν ξέρω αν τον πρόλαβε στο Βαλιάνο. Τι χρονολογία? Εγώ θυμάμαι από Μουκαία και πέρα. Μουκαία, Δοξάκη, αυτούς θυμάμαι του Εθνικού. Ο Εθνικός. Και νωρίτερα ο Μανταλός, μου λέγει ο πατέρας μου ότι έχει Εθνικός ένα Μανταλόζι. Ένα πολύ. Και μετά τον Βαλιάνο, ο οποίος ήταν από τους μεγαλύτερους θερματοφύλακες που είχε περάσει. Δεν το θυμάμαι αυτό. Περάσαν ποτέ από τα ελληνικά γήπεδα. Δεν το θυμάμαι. Εμείς ήρθαμε και το 82 στην Ελλάδα, οπότε ό,τι υπάρχει πριν. Το γκολ του Σαράφη στον Ολυμπιακό, στην Εσφία που ήταν στη θύρα 4. Ναι. Από σέντρα του Ιωσήφιδη. Μάλιστα. Την έχει πετάξει. Παρότι αμυντικός. Και καρφωτή κεφαλιά. Έχει σηκωθεί να πούμε και τον έχει καρφώσει. Ακριβώς. Εκεί θα ήταν ωραίο να δούμε ταχύτητα στις κεφαλιές αυτές. Αυτές όλες τις φωτογραφίες τις είχα. Αλλά όταν μετακομίσαν, πού χαθήκαν. Ήταν η μόνη ήττα του Ολυμπιακού εκείνη τη χρονιά. Μου λέει ο Σωτήρης Ζασκαλάκης. Πάντα Ολυμπιακός έκανε από εμάς. Ναι. Πάντα Ολυμπιακός. Καλά, εντάξει, χάνανε από τα τέμπη εδώ για πολλά χρόνια. Πάντοτε από εμάς. Πάντοτε χάνανε από εμάς. Τι να πω εδώ, θυμηθώ, τα μαξιλαράκια που είχαν βγει τα πρώτα τον έλμο μέσα με χορτό. Τα πρόλαβες? Όχι. Όπως το νάιλον είχε μέσα χορτό, όχι τα φελτζόλα αυτά που βγήκαν μετά. Βιολογικό προϊόν. Ναι. Τα καπελάκια, τα χάρτινα με το λάσο που σε κόβε. Αυτό ναι, το πρόλαβα. Όπως πρόλαβα φυσικά τα ροξάκια που ήταν φρίσμπι. Δηλαδή μπορούσες και να σκοτώσεις άνθρωπο. Άμα σε έβρισκες σε συγκεκριμένα σημεία. Τις σκληρώσεις πρόλαβες μέσα στις κερκίδες που γινότανε. Κανονικά, με τον κουβά και τα λοιπά. Ναι.
Εντάξει. Μεγάλες ιστορίες. Και βέβαια, τουν-τουν! Οι πορτοκαλάδες Φλόρινα πληροφορούν. Σέξα πλάτινουμ, πλάτινουμ, πλάτινουμ. Η Γιώργο, πού θα με πας στην ταβέρνα του χοντρού, του χοντρού. Του χοντρού. Οπτικά Αράθυμος, Αράθυμος. Δηλαδή θυμάμαι συγκεκριμένα όμως. Καλησπέρα. Λοιπόν, πάλι με 4-16, πήρα αργά η μπάσκετ και δίσκω καμιά φανέλα. Έγινε, Γιώργαρα μου. Πήγαν όλα καλά, όλα καλά πήγαν. Είμαι βέβαιος, σε ακούω δυνατό. Έγινε, γεια. Γεια. Φιλιά, φιλιά. Όσοι περνάτε θέματα, να ξέρετε, έχετε όλη τη θετική αύρα, όλη την, όλες τις προσευχές από τα ζουμουσάκια. Όποτε κάποιος από μας περνάει κάτι, είτε εσκεμμένα, είτε νοερά, είτε με έναν άλλο τρόπο, θέλουμε να είναι καλά όλοι παρέα. Και τον ακολουθούν οι ευχές εκεί που πηγαίνει να περάσει το Λούκι. Έτσι. Λοιπόν, δασκαλάκι λέει μη χαλαρώνεις. Αποθεώνεσαι σήμερα για τις μουσικές επιλογές, να ξέρεις. Λοιπόν, καλημέρα σας, ναι. Παραγγελιά, έχεις γειτονιά σε γειτονιά από Λάμπρος Κάρλα, παρακαλώ κύριε Ιχολύπτα. Γειτονιά σε γειτονιά. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Πάμε στον μεθ επόμενο, 2310-287-888. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς το ναι. Βαγγέλης από Πλαγιάρη. Γεια σου ρε Βαγγέλη από Πλαγιάρη, ΠΑΟΚ. Πάω και τα μυαλά στα κάγκελα. Και τα μυαλά φίλε στον αποχυμωτή. Κανονικά. Δεν αποχυμωτή, έχουμε ξεπεράσει όλες τις... Και τα μυαλά στην παιχνιδοκονσόλα. Άρε Κωστή, με αυτήν την εκπομπή σήμερα μου ξύπνησες πολύ ωραίες αναμνήσεις. Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ τη χρονιά που πήγα πρώτη φορά στο γήπεδο με την αδελφή μου, τη συγχωρεμένη και την ονά μου. Ήτανε στο παιχνίδι Πάω Κυρακλής. Ήταν εκείνη τη χρονιά, ναι. Μάλλον το καλοκαίρι, που ο Παπαϊωάννου είχε έρθει μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Ο Λάκης, ο Παπαϊωάννου. Ο Λάκης, ναι. Σπουδαίο χαφ με μεγάλη καριέρα. Ήταν. Το 86 ήρθε ο Λάκης. 1986. Ναι. Εκείνη τη χρονιά ήτανε που πήγαμε μαζί με την αδελφή μου και με έπιανε στο τέλος όταν φεύγαμε από το γήπεδο. Εγώ είχα ενθουσιαστεί, ήμουνα μικρός, ήμουνα πιτσιρίκι, ήμουνα από όσο 12 χρονών ήμουνα. Με έλεγε η αδελφή μου. Πω, λέει, έτσι γίνεται, λέει, στα γήπεδα. Δεν σε ξαναφύρω να έρθεις. Δεν θα σε ξαναφύσω. Έτσι γίνεται. Και ακόμα λέω, δεν είδαμε τίποτα. Πολύ ωραίες αναμνήσεις μας ξύπνησες, Κωστή. Πολύ ωραίες αναμνήσεις. Έτσι, θέλω να γυρίζουμε πίσω για να θυμόμαστε και να τα μεταφέρουμε και στα δικά μας τα παιδιά και οι μεγαλύτεροι να νοσταλγούμε λίγο. Είναι ωραίο, ρε παιδιά, είναι ωραίο. Μ' αρέσει εμένα να γυρίζω πίσω. Εμένα, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν 84-85, πάω ΚΑΕΚ 1-1. Αν θυμάμαι καλά, ήταν τόσο, έμεινα τόσο αποσβολωμένος, κατάμεστο φυσικά το γήπεδο, οι αχές, είχα μέτρο σύγκρισης γερμανικά γήπεδα που ναι μεν είχε κόσμο, αλλά αυτή η τρέλα, αυτό το πάθος, ζέστη το μεταξύ, όλο όταν λέω ζέστη, όχι μόνο ζέστη, μιλάω για ένα θερμό πράγμα μέσα, ένα σφίξιμο στο στομάχι, μόλις έβγαινα εκεί από τα σκαλοπάτια, το θυμάμαι σαν τώρα. Είναι κάτι μοναδικό, είναι κάτι πρωτόγνωρο, δηλαδή όντως αυτό που λένε σαν όχι σαν παροιμία, ότι αν δεν μπεις μέσα στην Τούμπα δεν μπορείς να καταλάβεις τι είμαστε εμείς, κάπως πως το λένε, δεν μπορείς, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Και αυτό σιγά σιγά το μεταδίδουμε και στα παιδιά μας, ήδη το μικρό μου τον έχω συνέχεια σχεδόν στα γήπεδα, να μάθει από μικρός με την παρέα του. Και βάλεμε και στην κλήρωση για την φανέλα που άμα την κερδίσω θα πάω προσωπικά στον κύριο Τσίπρα και θα τη δώσω μπροστά την ώρα που θα την κάνει ανακοίνωση για τον Τούμπα. Άσε πια το άστο τώρα. Θα γελάσουμε. Να σου δώσω και ένα παοξάκι να σου πει μια καλημέρα. Πες μου λίγο ξανά το όνομά σου και το νούμερο πριν μου δώσεις το παοξάκι. Βαγγέλης 760. Έγινε ρε Βαγγέλη, δώσε το παοξάκι. Να σου δώσω και το παοξάκι μου εδώ να σου πει μια καλημέρα. Δώσε το μικρό. Καλημέρα Κωστή. Αγάπη μου γλυκιά, ομορφιά μου. Έλα, πώς σε λένε λεβέντη μου? Κυριάκο. Γεια σου ρε Κυριάκο. Έχω ξαναμιλήσει βασικά. Πού να θυμάμαι ρε Κυριάκο, πού να θυμάμαι. Έχουμε ξαναμιλήσει. Μπράβο, ναι. Ρε Κυριάκο. Μπράβο. Θα πας στο γήπεδο φέτος, πήγες? Όχι, έλειπα. Θα πας σιγά σιγά. Ο μπαμπάς θα σε πάει, ξέρει ο μπαμπάς. Ξέρει ο μπαμπάς. Μπράβο. Άντε, ετοιμάζεσαι για σχολείο, τι τάξη θα πας? Τρίτη. Α, εντάξει. Σε κοντά με την Εκταρία είσαι, ένα χρόνο διαφορά. Μπράβο τα γόρι μου, μπράβο. Γεια σου Κυριάκο. Σε φιλώ, γεια σου Παοξάκη μου, γεια σου, να ακούς τον μπαμπά.
Πρώτα τον μπαμπά και τη μαμά. Γεια σου ρε Χαραλάμπη, γεια σου ρε Βαγγέλη. Καλημέρα σας, ναι! Γεια σας! Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Καλώς το παιδί, γεια σου ρε Παναγιώτη. Εδώ φίλε. Άνοιξε λίγο, άνοιξε λίγο από μέσα, άνοιξε! Φουλ σήμερα, βάθια! Πανηγύρι, πανηγύρι. Έτσι βρε, έτσι βρε! Πανηγύρι. Λοιπόν, δεν συμφωνώ με τον κύριο Βασιλιάδη σε τίποτα από αυτά που λέει. Δεν συμφωνώ. Ναι. Τα πνευματικά δικαιώματα του κάθε πολίτη που θέλει, τα δημοκρατικά μάλλον δικαιώματα, να πάει να δει την ομάδα του, δεν θα τα κάνει ο υπουργός ή ο υπουργός τι είναι ακριβώς το χέρι. Ναι. Γιατί όταν έχουμε δημοκρατία, επαναπιότητα έχουμε και ελευθερία. Και στο λόγο και το να κινούμαστε μέσα στη χώρα μας. Οπότε δεν μπορεί κανένας να με απαγορέψει ή να με υπαγορέψει να πάω κάπου. Υποτίθεται όλα αυτά που λες. Ναι. Γι' αυτό μην πέφτουν στην παγίδα οι δικούντες του ΠΑΟΚ να πούνε ότι δεν παίρνουμε εισιτήρια εδώ, δεν παίρνουμε εισιτήρια εκεί. Όχι, να σου πω κάτι. Καλώς που τώρα συγκεκριμένα με τον Όφη, επειδή ξέρουμε τι έχει συμβεί, επειδή ξέρουμε τι θα συμβεί, για να μην συμβεί, ας μην πάμε εκεί. Ας μην πάρουμε. Ας μην τους δώσουμε το δικαίωμα. Διότι αν δεν πάρουμε εισιτήρια, ξέρεις τι. Δεν μπορούν να μας πούν, παιδιά, δεν είναι. Δεν έχω καμία ευθύνη. Βρέθηκαν εκεί αυτοί οι άνθρωποι, δεν τους έδωσα εγώ. Έτσι τους αφαιρώ το δικαίωμα να παίξουν παιχνίδι στην πλάτη μου. Πρέπει η ΑΕΚ να έρθει εδώ και να έχει 35.000 κρεμασμένοι να είμαστε από τους προβολείς. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω δύο πραγματάκια ακόμα και θα έρθω. Ήταν τυχαίο που είπε ότι θα επιτραπούν οι μετακινήσεων οπαδών πριν από το παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Όχι, φυσικά. Δεν ήταν. Εγώ τίποτα. Άρα ήταν οργανωμένο το παιχνίδι για να γίνει αυτή εγώ η δεν περίπτωση. Έχω πάψει αυτούς να ακούω κάθε τους λέξη από πέρσι με τη λύσα την κακιά. Να δώσουν το πρωτάλημα στην ΑΕΚ, να κάνουν ανθρωποφαγία στον Ιβάν που έβαλαν τον ΠΑΟΚ στο στόχαστρο και τον χτυπούσαν πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και αυτός και ο Κοντονής και όλοι τους. Δεν με ενδιαφέρει, φίλε. Όλοι, κόμμα ούτε τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει. Σταμάτησα να ακούω. Τέλος. Τους ένοιαζε μόνο πώς θα γίνει η φιέστα της ΑΕΚ. Αυτό. Τελείωσε. Αυτό, ναι. Τελείωσε. Λοιπόν, θέλω να πω και δεν θυμάμαι χρονολογία, αλλά το πρώτο μου παιχνίδι στην Τούμπα ήταν ένα 2-3 ΠΑΟΚ-ΑΡΙΣ. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι από τη... και μετά έσπασε η παράδοση τότε που οι ΠΑΟΚΣΙΔΙΣ βουτούσαν στο Θερμαϊκό. Το επόμενο παιχνίδι ήταν αυτό. Το προηγούμενο δηλαδή, το 2-3, ήμουνα εγώ πρώτη φορά στο γήπεδο. Πρέπει να ήμουνα 8 με 10 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα. Πάω Κάρις 3-2. 2-3. 2-3. Ήταν η ήττα η τελευταία και μετά έσπασε η παράδοση που είχαν ο Άρης για κάποια χρόνια επί του ΠΑΟ. Κοίταξε, αυτό. Επειδή η παράδοση έσπασε το 72, αυτό πρέπει να είναι το 71 που λες. Το θυμάμαι βγαίνοντας από το μευτήριο δεξιά, μου λένε το και το χάσαμε. Ναι, έτσι, πρέπει να είναι το 71. Το πρώτο που πήγα στην Τούμπα. 1971, λογικά. Ναι, αυτό πρέπει να ήταν. Λοιπόν, παλέουλες. Για ένα άλλο που θέλω να πω, για τους φίλους του ΠΑΟΚ, τους οπαδούς. Εμείς ακόμα χρειαζόμαστε κουβάδες. Με παγάκια. Κανονικά, φίλε. Δεν ξέρω. Κανονικά, φίλε. Όσο παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Υπήρξε λίγο εκεί με την Μπενφίκα ένα αυτό, ένα. Μια ψύχρα, ένα κρυάκι. Πήγε να γίνει μια. Πάλι κουβάδες χρειάζεται. Αλλά δεν υπάρχει, φίλε. Δεν έχουμε τέτοια. Δεν υπάρχει. Ναι. Αυτό είναι που τους ανησυχεί όλους, να ξέρεις. Αυτό δεν μπορούν να παλέψουν. Την τρέλα του κόσμου. Αυτό. Βλέπεις. Δεν νικέται με τίποτα. Πενεύουν τον εαυτό τους που πουλήσανε 13-14.000 εισιτήρια. Έχοντας, όχι, κάνει, έχοντας το πάρει το πρωτάθλημα, το 21.200, έτσι, για πλάκα. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Ένα που θα σου πω που βγαίνω σε κάθε συνέντευξη και λένε είμαστε δίκαιοι πρωταθλητές. Δεν σας ρώτησε κανένα. Αυτό επιβεβαίω, συνέχεια, εντάξει. Έγινε Παναγιώτη. Δεν σας ρώτησε. Και ένα άλλο που θα σας θέλω να πω, κλείστε πρώτα ένα παίκτη ποδοσφαιριστή δικό σας, όχι να τον πάρετε μεταγραφή. Συμφωνήστε μαζί του και μετά ελάτε να μας μιλήσετε. Φιλιά! Γεια σου, Παναγιώτη. 85. Σε έβαλα ήδη. Την αγάπη μου. Γεια σου, Παναγιώτη. Λοιπόν, μαέστρο,
Είσαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο σήμερα. Έχουμε βάσιμες ελπίδες για να πάρουμε τον Grammy. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Ξαναλέω σήμερα ένα δώρο και πολύ σημαντικό. Φανέλα συλλεκτική, υπέροχη, η μολυβή, η γκρι αυτή, με τις χρυσές λεπτομέρειες, η επαιτειακή, με το λευκό πύργο, τον πύργο του ΟΤΕ και φυσικά την ντούμπα να φαίνεται στο κάτω μέρος, αποτυπωμένη. Ένα εκπληκτικό δώρο σήμερα, συλλεκτικό. Και ευχαριστούμε τον φίλο μας τον Κώστα που ήρθε και μας το έδωσε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα, 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 έλα! Τι όμορφη που είναι η πόλη όταν δεν έχει κίνηση. Σήμερα πάλι θα ταλαιπωρηθεί ο Κοσμάκης. Έρχομαι τώρα στις γραμμές. Έτσι είναι βέβαια, όταν έρχονται οι πολιτικοί δεν πρέπει να δουν κυκλοφοριακό χάος. Να περνάνε όμορφα, όλα είναι χαροπά, όλα είναι υπέροχα. Ρόζ ελεφαντάκια στην ατμόσφαιρα, καταπληκτικά. Τα παντολέ λαρζαμέ. Πώς γουστάρω να φύρει. Αγόρι μου. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές που περιμένουν. 2310-287-888 για ύστερη φορά θα πω, δεν θα πω άλλη. Τελευταία, στερνή. Και σήμερα ότι κληρώνουμε φανελάρα συλλεκτική ΠΑΟΚ Μάκρον. Έλα ρε Ζαφύρι, έλα! Ζαφυρένια μου. Ζαφυρένια μου, την καρδιά μου έχεις πάρει και στους δρόμους του Βαρδάρι. Πάμε, πάμε, πάμε γραμμές! Εδώ είμαστε! Ζούμου σου λέμε! Ζήστε τις στιγμές! Ρουφίξτε τους το μεδούλι! Όχι στο πλάκωμα! Όχι στην κατάθλιψη, στη μελαγχολία! Ελάτε στην παρέα μας! Τα νικάμε όλα! Δεν μασάμε τίποτα! 6 φορές ο Τραμπ τους είπε Μακεδόνες! 6 φορές τους είπε Μακεδόνες! 6! Εχθές στην ομιλία! 6 φορές! Ούτε μία ούτε δύο! Ρεζίλια! Πάμε! Καλημέρα σας! Ναι, γεια σας. Τι κάνετε? Πάμε στον επόμενο, ναι. Καθάρισε. Ακούστε, καλημέρα. Καθάρισε λαιμό, στελιό, έτσι. ένα, δύο. Καλημέρα. Τι γίνεται? Καλά. Γράψε καταρχήν 283. Ωραίος. Κωστή, ναι. Εγώ θα θυμηθώ την πρώτη φορά που πήγαμε το γιο μου στην Τούμπα, φίλε. Αυτή τη θυμάμαι και εγώ. Και με την κόρη μου. Ήτανε ΠΑΟΚ Πανσεραϊκός, φίλε. 2 φορές προηγήθηκε ο Πανσεραϊκός και στο τέλος έχασε 3-2. Έτσι, ε. Ναι, φίλε, και ο Πιτσιρικάς το θυμάται, το ξεχνάει από το που το κάνω κανένα τεστ. Μια φορά προηγήθηκε ο Πανσεραϊκός, όχι δύο. Μια φορά. Μετά ισοφάρισε. Μετά ισοφάρισε. Πάντως προηγήθηκε 0-1 σίγουρα. Ναι. Κοίτανε 3-2 τελικό σκορ. Φίλε, με την ΠΑΟΚΑΡΑ είναι η μόνη δραστηριότητα που περνάω τόσες πολλές ώρες με το γιο μου, γιατί είναι 20 χρονών. Μετά τη Φενέρμπαχτσε. Ναι, δεν πρόκειται παιδιά να άμα μεγαλώσουν τα παιδιά, να τα βλέπετε πουθενά αλλού. Δεν έρχονται πουθενά ούτε οι διακοπές, ούτε πουθενά τίποτα. Μόνο η ΠΑΟΚΑΡΑ είναι ο συνδετικός κρίκος, φίλε, και να περνά ο πατέρας με το γιο να. Δεν ξεχνάω την πρώτη φορά που ήρθε η Νεκταρία στο γήπεδο, ΠΑΟΚ Νις 6-0, ένα φιλικό, το 13, καλοκαίρι, ήμουν ακόμα επάνω και κατέβηκα, με άκουσε, φώναξαμε και πολλές φορές γκολ και κατέβηκα, δεν την ξεχνάω ρε παιδί μου εκείνη τη στιγμή, ήταν το παιδί, μπαμπά, αυτοί απέναντι γιατί δεν φοράνε φανέλες, να τους δώσουμε ρούχα να μην κρυώσουν, παρότι καλοκαίρι, έτσι, είδε δηλαδή απέναντι είχαν βγάλει τις φανέλες, οι τρελοί, έτσι, λοιπόν, εντάξει. Αυτά είναι φίλε. Ο καθένας έχει κάτι, ένα βίωμα να θυμάται. Εμένα η πρώτη μου εκδρομή ημερήσια 1982, ερχόμαστε από Ελλάδα, από Γερμανία-Ελλάδα, στο 104 Δημοτικό Σχολείο και λέω παιδιά, εκδρομή που πάμε? Στην Τούμπα, λέει το γήπεδο. Κανονικά, τούβλο έξω από τη θύρα 4 και μπάλα εκεί, έξω την Αλάνα. Και δεν ξεχάσω το 91-92 ήταν που είχαμε χάσει 2-0 στον Ολυμπιακό για το Κύπρο και το κερδίσαμε 3-0. Είχαμε φύγει από εδώ, σέρεις με τον παπά και με ένα φιλαράκι που το φωνάζουμε Μαγκδί. Πήγαμε, ήρθαμε με τον παπί, ρε φίλε, από 90-91 λέει εδώ η βιβλιοθήκη. Ναι, 90-91 φίλε, μιλάμε ότι πήγαμε... Δεκέμβριος το 90, έχω δασκαλάκι που είναι κινητή, ναι, βιβλιοθήκη, δεν ξεφεύγετε, να ξέρετε. Δηλαδή... Με παπά και καρφί, ρε φίλε, μιλάμε με το σκιάσα με το μηχανάκι. Αυτά είναι φίλε. Αυτά δεν ξεχνιούνται. Αυτά, αγόρι μου. Γεια σου, ζούμου σου, στελάρα μου, φιλιά. Γεια, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Ωραία είναι τα ταξίδια πίσω στον χρόνο.
Είμαι νοσταλγικός, φίλε. Δεν ξέρω, είναι κλιμακτήριο στους 45 αυτοί. Τι περνάμε αυτό το διάστημα. Βλέπω αγόρι Black, Obrax, Mark και τα λοιπά στο περίπτερο και με πιάνει μια, είμαι έτοιμος να αγοράσω Black, φίλε. Δηλαδή, συναντιόμαστε με φίλους που έχουμε πολύ καιρό να βρεθούμε. Ρε, εσύ θυμάσαι τότε που είχαμε πάει και είχαμε παίξει με τα ψωκάλαμα. Δηλαδή, και σου έρχονται εικόνες, είσαι 47 και γίνεσαι 10. Πηγαίνει 37 χρόνια πίσω. 37 χρόνια. Το έχουμε ανάγκη, μάλλον έχει γίνει πολύ στενάχωρη εποχή. Για να... Δεν ξέρω, όλοι το παθαίνουν όλοι αυτό όταν φτάνουν σε αυτήν την ηλικία. Να τρώνε μια τέτοια νοσταλγικότητα. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Σιωπηλός και πολύ βλοσιρός ο ακροατής. Και λακωνικός πάνω απ' όλα. Καλημέρα. Ναι. Γεια σας. Κωστή. Καλώς το παιδί. Κάνει και μου καταληξία. Κωστή, Κωστή, καλώς το παιδί. Γιο. Κόρη. Συνυφάδα, συμπεθέρα, μητριά. Check this out, motherfucker, check this out. Γεια πες. Γιο. Καλημέρα. Τον έκανε γιο-γιο τον παίχτηλη. Τον έκανε γιο-γιο και κόρη-κόρη. Καλημέρα. Έλα, έλα. Το ξεφτύλισε. Κωστή. Ναι. Ο Καρέλης. Από το μηχάνημα που έδωγα ήταν TCP. Ναι, έλα, 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 έλα το μείο. Πες μου λίγο, κάνε μια ανάλυση δική. Φίλε, άμα ήταν βουλντόζα με ελπιστριοφόρο, δεν κουνιόταν με τίποτα. Ενώ τώρα το κούνησε, έτσι. Το κούνησε το TCP. Θέλω να με βάλει την κλήρωση για τη φανέλα. Καλά που το είπες, γιατί εκεί που το έκανες μια μικρή παύση, λέω τώρα στα γεράματα δεν είναι. Θέλω να με βάλεις. Για πες. Δεν έχω πάρει δωράκια από σένα, αλλά ελπίζω να το κερδίσω. Πες μου όνομα. 766 Ηλίας. 766 Ηλίας. Και δεν έχεις... Ο Ρίχτο Ηλία! Ρίχτο Ηλία! Το ταμείο δεν είναι μείο. Μπίπιπ το λατομείο. Γκρέμισε τα όλα. Θέλω να πω ότι η ομάδα μας θα μας φέρει μεγαλύτερες συγκινήσεις. Σίγουρος είμαι γι' αυτό. Φίλε, πραγματικά, φίλε, ο Ιβάν, είμαστε ο στην Ιβάν αρχή. Ήταν πολύ συγκινητικός με το παιδί. Άστο, άστο, φίλε, τη σκηνή. Δεν ξέρω αν το είδατε αυτό που σας λέω με το, με το εγγονάκι του. Στράτα, στράτα. Και η άλλη φωτογραφία ήταν με το... Με το τζέτσκι. Με το σκούτερ, ναι. Με το τζέτσκι. Βέβαια, σε παρακαλώ. Έχει γούστα, έχει γούστα. Κωστή. Την καλημέρα μου, Κωστή. Φιλιά, φιλιά. Πρόσεχε, πρόσεχε την όπιστα, μην ρίξεις κανένα βουνό. Φιλιά! Φιλιά, ζουμουσού! Γεια, τι ώρα! Φιλιά, είχε καλύψει ζουμουσού σε βράχο. Μου στείλε φωτογραφία με το. Με το μηχάνημα. Σκάλισε ζουμουσού στο βράχο, δηλαδή δεν υπάρχει. Καλημέρα σα! Ναι! Εγώ! Εσύ! Καλημέρα! Καλώ το παιδί! Προστή! Για πε! 370. 370. Θα μα πει και όνομα ή θα μαντέψουμε. Να πω, ρε φιλέ. Να πω. Να πω. Ναι. Σάκης. Σάκης. Ναι, ναι. Έλα ρε Σάκη, για πες. Τι γίνεται. Έχω γεμίσει τις τσέπες μου με αυγά και τους περιμένω. Το αυγό, φίλε, κάνει καλό, έτσι. Ανοίγει το λαρύγγι. Να σου πω κάτι. Έχει πει, φίλε, το έχει τραγουδήσει ο Πάριος. Θέλω να αυγό, από το αδιέξοδο αυτό θέλω να αυγό. Μαζί με τη Βανδύ. Αυτή η τύπη είναι απίστευτη. Δεν έχουν, φίλε, αλλά... κανένα ιερό, κανένα όσιο. Να πω και κάτι. Να πεις. Είναι στη μέρα τα πράγματα, αδερφέ. Αφού ξέρεις τώρα, εδώ τώρα ελπίδες, τζάμπα, θα κάνουμε, θα ράνουμε, αυτά είναι παραμύθια της χαλιπάς. Όχι, όχι, διαφωνώ μαζί σου. Άλλο το ότι θέλουν να με στήσουν, ναι. Εγώ τι, πρέπει να σκύψω το κεφάλι και να γίνω κακομύρης. Όχι, ρε Κωστή. Όχι, φίλε. Άλλο, θα πρέπει να τους αντιμετωπίσω. Είμαι δυνατός. Είμαι ένα τέτοιο μέγεθος που δεν πρέπει να υποκύψω. Αυτό τον τύπο το περίεργο, τον καμπούρι, δεν είδες τι έκανε. Α, το ξέρω, φίλε. Και εγώ τι, αυτό ξέρεις. Να σου πω το εξής, αδερφέ μου, Σάκη. Αυτός είναι ένας από τους σκοπούς τους. Να σε φέρνουν σε μια τέτοια κατάσταση που να πεις, άντε ρε, δεν είμαι, τα παρατάω, άστους, δεν μπορώ να τους παλέψω. Ένας από τους σκοπούς τους είναι αυτός. Να σου κάμψουν το ηθικό, να σε αποκάμουν, να σε απογοητεύσουν και να πεις τα παρατάω, είναι όλα στη μένα. Όχι. Δεν είμαι ένα τέτοιο μέγεθος που θα σκύψω το κεφάλι. Εγώ θα βγω στο τέλος και θα κερδίσω. Θα ταλαιπωρηθώ, θα πληγωθώ, θα στεναχωρηθώ, θα προδοθώ από αυτό που νομίζω ότι είναι καθαρό. Στο τέλος εγώ θα κερδίσω.
Αυτό θα πεις, φίλε. Αυτό είναι ΠΑΟΚ. Τι μας δόθηκε εύκολα μέχρι τώρα, όλα τα χρόνια, για να πούμε ότι εντάξει, τώρα είναι όλα καμωμένα εύκολα. Κατάλαβες. Είναι μέσα στο σκοπό τους να σου μπίπει την ψυχολογία. Όλους μας. Και φυσικά περνάνε και στιγμές που λέμε τι δεν αξίζει. Αλλά εκεί πρέπει αμέσως να πεις στέκομαι στα πόδια μου και προχωράω. Αλλιώς, γεια σας. Είναι 50. Ακούς. Ναι. Πιο μεγάλος όπως έλεμε. Ναι. Μου ρίχνεις 50. 3 χρόνια. Και θέλω να σταματήσω να κλαίω. Βαρέθηκα, ρε φίλε. Κλαίω από τα νεύρα μου, κλαίω. Με βλέπει ο κόσμος και γελάει. Λέφτος είναι χαζός. Θα έρθει η στιγμή μας. Θα έρθει. Τέλος πάντων. Δεν είναι η λύση να σκύψω το κεφάλι και να συμμορφωθώ με τη μοίρα που μου ετοίμασαν. Αρνούμε, αδερφέ. Αρνούμε. 40 χρόνια στα γήπεδα είμαστε τώρα. Αρνούμε. Μπράβο. Άρα, άντεξε 40 χρόνια θα κολώσεις τώρα. Τώρα που έχω δυνατό μεγαλομέτωχο. Τώρα που ο λαός είναι σπυρωμένος. Τώρα που βλέπεις καταρχήν, δεν νιώθεις το φόβο στα μάτια τους. Δεν βλέπεις ότι ξημεροβραδιάζονται με το όνομα του ΠΑΟΚ στα στόματά τους. Δεν τον μυρίζεις τον φόβο τους. Γιατί το έχουν κάνει όλο αυτό το πράγμα. Επειδή πλέον είμαι υπολογίσιμος αντίπαλος, είμαι ίσως και ανώτερος από αυτούς. Γι' αυτό τώρα θα κολώσουμε. Ναι. Χθες το βράδυ ήμουνα με έναν γάβρο από τους 4-5 γάβρους παλιούς της Θεσσαλονίκης. Ναι. Και ο άνθρωπος υποκλίνεται. Για γάβρο άρρωστο, σε μιλάω 60 χρονών. Ναι. Πέμπω στη Θεσσαλονίκη και τέτοια. Και με λέει, φίλε, είστε με λέει κορυφή. Δεν έχει. Οι άλλοι είναι κουκλοθέατρα, λέει. Φυσικά και είναι κουκλοθέατρα. Γάβρο, ο άρρωστο. Δεν θέλω να πέφτει το ηθικό σου. Δεν θέλω να σταματήσει να πιστεύει. Και εσύ και όλοι. Δεν λέω ότι εγώ είμαι υπεράνθρωπος και δεν έχω τέτοιες στιγμές. Μα την έχω στημένη στη γωνία. Α, και τι θα κάνω. Θα το αποδεχτώ. Θα πέσω αμαχητή. Υπάρχει αυτή η λύση. Λες εντάξει παιδιά, είναι όλα στιγμές. Όχι ρε, θα πάω κόντρα σε όλο αυτό. Βλέπεις, πέρσι συμμαχία βγαίνει ο γραφικός και λέει να ξέρετε, δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Την επόμενη μέρα δεν ήταν ο Δασκαλάκης. Ήρθα και του λέω φίλε, να ξέρεις, θα μας στήσουν, θα μας εκτελέσουν. Να, για να λέει αυτός, δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ αφού το έχασε ο Γάβρος το πρωτάθλημα, θα κάνουν ό,τι μπορούν. Το ξεκίνησαν το κουκλοθέατρο στα Γιάννενα, μήπως τιμωρηθώ εκεί. Περίμεναν μήπως τραυοπατήσω στο Αγρίνιο, κερδίζω στο Αγρίνιο και μετά στήθηκε φίλε όλη αυτή η φαρσοκομωδία με το θεατρικό τον Καρφία. Από την πρώτη αγωνιστική, που ξεκίνησα. Γιατί φοβούνται αδερφέ, γι' αυτό. Ας φοβούνται αυτοί, να μην φοβάσαι εσύ. Αυτό έχω να σου πω, όλη την αγάπη. Καλημέρα. Φιλιά, γεια σου Σάκη. Γεια σου Σάκη. Παιδιά, ένας από τους σκοπούς είναι αυτός. Να σε κάνω να πεις ότι δεν γίνεται, δεν μπορώ. Να συμμορφωθείς με την ιδέα. Να αποδεχτείς το ρόλο τον παθητικό και να πεις είναι όλα στη μέρα. Αυτό θα κάνουμε. Έτσι παιδιά. Αυτό δεν είναι πάω. Συγγνώμη. Κόντρα θα πάω σε όλο αυτό. Όταν ήμουν φτωχός και δεν είχα έναν άνθρωπο δυνατό οικονομικά, τότε πραγματικά ήταν έξω από τη σφαίρα του πραγματικού. Τώρα που έχω και άνθρωπο δυνατό, γιατί όλο αυτό δεν γίνεται χωρίς χρήματα. Ο καλός ο παίκτης για να κάνω καλή ομάδα δεν θα έρθει άμα είμαι φτωχός. Έχω το λαό συσπηρωμένο, θα φτιάξω καινούριο γήπεδο. Τα ωραιότερα πράγματα είναι μπροστά. Να το ξέρετε. Γι' αυτό λέμε ζουμουσού. Αυτά έρχονται. Δεν έχουμε ζήσει, δεν έχουμε ζήσει τίποτα ακόμα. Ζήσαμε δύο κύπελα, ζήσαμε κάποιες πορείες στην Ευρώπη, αλλά τα ωραία έρχονται μπροστά. Αν δεν το πιστέψουμε όμως με όλο μας το είναι, τότε αυτό θέλει ο άλλος. Να τους αποκάμω, να τους κάνω να νιώθουν ότι δεν μπορούμε, δεν γίνεται. Καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει, δεν είμαστε εθεροβάμονες. Αλλά δεν θα το βάλουμε κάτω, ξεκάθαρα. Καλημέρα σας. Ναι. Άντε ρε Κωστάτη. Έλα τα γόρι μου, έλα. Κάερε στα περμητήδο λεβεράσιες οπλικατόριο. Έρχεσαι σε αυτό που λέω τώρα ακριβώς. Λούμου σου λένε και όλα τα καίνε. Έτσι. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς, θα σε μπερδέψω σήμερα. Δεν πειράζει, πες τα ανάκατα, παίξε. Κουφάλα νεκροθάφτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Μια ερώτηση. Βεβαίως. Αφού τα έχεις κάνει όλα καλά κύριε Τσίπρα, γιατί έχεις κάνει την πόλη σαν αστακό, FBI, CIA Φρούριο. Και 4.000 αστυνομικοί να σου πω εγώ. Στέλνονται από πίσω από την ουρά να σου του. Να σου πω. Έκλεισε τη γυναίκα στο στόμα κάτω στην Ιθάκη. Ορίσατε τους τοπικούς και βάλατε τους δικούς σας να σε καλωσορίζουν όπως και στα Χανιά στην Κρήτη. Ναι, ναι. Θα σου πω γιατί. Καλοποδίτης περνάς από όπου περνάς. Είναι τόσο... Έκανες όλα τα φάρμακα από τη λίστα, έκοψες το ΕΚΑΣ,
κατέβασε τις συντάξεις. Εσύ που θα έσκυζε στα μνημόνια, θα καταργούσε τον έφυα. Θα ανέβαζε τον κατώτατο μισθό, θα έδινε στο 13ο το μακρύτερο. Εννοείται το πρωτάθλημα το μακρύτερο. Λοιπόν, πού είναι όλα αυτά που έταξες και δεν πληρώνω. Δεν πληρώνω φωνάζεις μέσα από τα αστικά η δική σου. Δεν πληρώνει γιατί πληρώνουμε εμείς. Ναι, γιατί πληρώνουμε εμείς. Τα ιδιώδια τα πήρες ένα 20 και πού τα φτάσες. Πού τα φτάσες, πού πάει αυτό το χρήμα όλο. Αφού τα έκανες όλα καλά. Είναι φρούριο η πόλη γιατί είναι πολύ ταπεινός και δεν θέλει να τον ρένει ο κόσμος με ροδοπέταλα και με λουλούδια. Και λέει παιδιά, δεν θέλω. Γιατί χθες το βράδυ άκουσα κατά λάθος, γιατί βιαζόμουν να ακούσω τη βαριά φανέλα. Ναι. Δεν ζητήσαμε να μας κάνει η κυβέρνηση παλικάρια γήπεδο. Τι να ζητήσει, τι να μας κάνει, ρε. Εμείς το κάνουμε το γήπεδο. Το γήπεδο με δικό μας χρήμα. Ούτε καν μην μπαίνεις καν σε αυτό το διάλογο. Πολύ χρήμα να σας πλήξουμε. Μόνο το κουλούρι να σας δώσουμε, σας πλήξαμε. Δεν σας πάθουμε. Και εμείς είμαστε την Ελλάδα δανεικούς παίκτες. Έχουμε πολλά ταλέντα. Γεια σου Παύλε! Μια κουβέντα ακόμα και τελειώνω. Ναι. Τα χρόνια τα δικά σου που παίζανε οι γυμνοί, δεν είχαμε ρούχα όλοι ρε Κωστή. Οι γυμνοί με τα φανελάκια. Οι ξυπόλοιτοι με τα ποτάκια. Και η μπάλα ήταν από εφημερίδα που είχαμε λάθο. Μόλις καθούσε και άλλες μπάλες. Έβγαζε τα δικά μας χρόνια, έβγαζε βυζί η μπάλα με τα ράματα άμα έπεφτε στα νερά. Για αυτά τα λίγια μου τώρα καρφώνονται μέσα στα δάχτυλα και δεν μπορώ να περπατήσω. Φιλιά! Και στην πόλη την παίζαμε μπάλα. Γεια σου Παύλε! Γεια σου Παύλε, πάμε. Δυο γραμμές ακόμα και να κλείσουμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Είμαι η Νίκη. Γεια σου ρε Νίκη. Τι γίνεται. Μια χαρά εσύ. Πολύ ωραία. Δώσε μου και τα τρία τελευταία ψηφία να σε βάλω. Την κλήρωση. Όχι, αυτό δεν πειράζει. Α, δεν θέλει. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν πιο πολύ. Ω, μπράβο, μπράβο. Ότι πολύ συνέχεια η φανέλα. Μπράβο. Για πες λοιπόν. Η εκπομπή σου είναι καταπληκτική, το ξέρεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Μας τιμάς με την εμπιστοσύνη σου. Ξεκινάει η μέρα μας με το καλύτερο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Με αυτό το κέφι σου, το χιούμορ σου, τα τραγούδια σου. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Εγώ πήρα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τους χορηγούς σου. Εχθές το βουγευματάκι πήγε στη Γλαδόκολα. Α, είχες κερδίσει ή πήγες έτσι? Όχι, όχι, είχα κερδίσει. Α, μπράβο. Φυσικά θα ξαναπάω, πρώτα Θεός. Πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ωραίος ο χορός. Τέλεια. Τώρα είναι καινούργιο το. Έκανε το μαγαζί από την αρχή. Όλο. Ναι, καταπληκτική κουζίνα. Φοβερή εξυπηρέτηση. Τι έφαγες, Νίκη, τι πήρες? Εγώ πήρα κοτόπουλο. Μάλιστα. Και σαλάτες, πατάτες, διάφορα πράγματα εκεί. Τέλεια. Ο κύριος Δημήτρης, πάρα πολύ εξυπηρετικός, ευγενικός και γλυκός άνθρωπος. Ευγενέστατος και χιουμορίστας και άνθρωπος έξω καρδιά. Λέει τα καλύτερα για σένα. Τέλεια. Και εσύ για αυτό. Τον αγαπώ φυσικά. Πολύ. Συγγενής είναι για μένα πλέον. Ναι, ναι, φάνηκε αυτό. Ναι. Το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να ευχαριστήσω εσένα και αυτόν στον αέρα. Μπράβο, σε τιμά αυτό. Όλοι οι χορηγοί σου είναι ένας και ένας, γιατί είχα κερδίσει και φιλοξένεια εγώ. Όχι ρε εσύ, όχι ρε εσύ, α, είσαι τυχερή, μπράβο ρε Νίκη. Μπράβο, είχα μπράβο, πάει μπράβο, το καλοκαίρι, δηλαδή τον Αύγουστο. Μπράβο. Και εκείνη ήταν υπέροχη πάλι καταπληκτική άνθρωπη να βάζει τέλειο δωμάτιο, με τέλεια θέα. Τέλεια. Καμαρώνω, για τους χορηγούς καμαρώνω. Ναι, είναι αυτό που είπε ένας κροατής πριν δύο μέρες ότι πήγε και εκείνο στη φιλοξένεια και ήταν σαν να. Ναι, ναι. Πώς πηγαίνεις, ας πούμε, και πηγαίνω σε ένα ξενοδοχείο. Κανονικά. Και παραπάνω. Επειδή είναι δωρεάν, δεν σημαίνει ότι δεν σε προσέχουν. Έχουν δοθεί εντολές. Πρόσεξε καλά. Όχι. Πρόσεξε καλά, λέω. Έτσι. Και οι άνθρωποι από μόνοι τους, με όλη τους τη ζέση, με όλη τους τη διάθεση. Έτσι, και με το παραπάνω. Εγώ πιστεύω πολύ, ότι το βγάζουν αυτό γιατί σε αγαπάνε πολύ και το αξίζεις. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σου, Νίκη. Να είσαι πολύ, να είσαι πάντα καλά. Να είσαι καλά. Γεια σου, κορίτσι μου. Γεια. Και να προσφέρεις στον κόσμο τόσο ωραία πράγματα. Καλώς από το Κυριακό. Φιλιά. Πάμε, τελευταία γραμμή. Έρχεται Παπαδόπουλας. Έρχεται Ασλαμάς. Έρχεται Τσαλτίδης. Τρίο τρομερό και φοβερό. Η Τρόικα. Ναι, γεια σας. Έλα, τελευταίος και τυχερός. Έλα, λοιπόν. Βάλανε δωράκι. Έλα, αγόρι μου, έλα. Για πες. Έλα, 8.70 είναι τα πρώτη φορά απαιτώ κι εγώ από την εκπομπή σου να μπω στην κλήρωση. Απαιτείς, όχι, απαιτώ. Καταλάβεις, απαιτώ να μπω στην κλήρωση γιατί δεν έχω δώσει ποτέ σε αυτά τα στοιχεία. Βασίλης, δώσε μου τρία τελευταία ψηφία πάλι. 8.70. Τέλεια. Λοιπόν,
Λοιπόν, Κωστή μου, είχα σκοπό να μιλήσω για την ομάδα μου, όμως θα πάρω από τον πρώτο τελευταίο την πάσα να πω το εξής, ότι οι πολιτικοί ηγέτες μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου για μένα δυστυχώς δεν πέρασε κανένας στο θέμα του Σκοπιανού. Ήμουν Πασόκ, όμως τώρα δεν ξέρω πού να κατασταλάξω, στην κυριολεξία δηλαδή, όμως για το μακεδονικό, παιδιά, δεν υπάρχει κανένας πολιτικός ηγέτης που να μπορεί να πάρει τα χέρια, πώς την τύχη στα χέρια μας. Είναι ντροπή για την Ελλάδα να έχουμε τέτοιους πολιτικούς ηγέτες. Γιατί το λέω αυτό? Δεν μπορούμε να προδώσουμε την πατρίδα μας. Δεν έχει το δικαίωμα κανένας, μα κανένας. Τι εννοώ? Το όνομα δεν διαπραγματεύεται σε καμία περίπτωση. Όμως το καταφέραμε και αυτό. Και ποιο είναι το άσχημο, Κωστή μου, και κλείνω, ότι δεν υπάρχει από την αντιπολίτευση σήμερα έστω ίχνος που να βρεθεί να πει κάτι, ότι κύριε θα χτυπήσουμε βροχιά και θα πάρουμε πάλι το όνομα. Απογοήτευση όλοι. Δεν διαχωρίζω, δεν βάζω χρώμα ούτε κόμμα. Είναι συνένοχοι. Οι τωρινοί, οι προηγούμενοι, οι προπροηγούμενοι. Όσοι ανέχθηκαν αυτή την ιστορία είναι συνένοχοι. Τέλος για μένα. Απλά πράγματα. Τώρα, κλείνοντας, θα πω για την πρώτη φορά του ΠΑΟΚ. Εγώ ήμουν με τον Πανιόνιο Φαντάρος στη Σύνδοση Θεσσαλονίκη και η πρώτη μου επίσκεψη ήταν 2-1. Με κέρδισε ο ΠΑΟΚ τότε με τη μεγάλη ομάδα του Κούδα, του Γκούναρη, του Φορτούλα και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, να έχεις μια καλή ημέρα και φιλιά από εμένα την αγάπη μου. Γεια σου, γεια σου Βασίλη. Γεια. Λοιπόν, έτοιμος. Μαέστρο μου, σήμερα διέπρεψες, καταρχήν πρέπει να σου πω. Έχουμε πολλές προτάσεις από μουσικά ραδιόφωνα. Το πιο ωραίο, φίλε, να κάνεις 2 ώρες εκπομπή, να μιλάς ακατάσχετα, να λες 7.000 λέξεις το μισάωρο, να σε πετυχαίνει έξω η ακροάτρια και λέει «Αχ, ακούω την εκπομπή, τι ωραία τραγούδια που βάζεις». Λοιπόν, μαέστρο, από το 1 μέχρι το 78 θέλω, είναι μέσα και τα τηλέφωνα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Σωστά. Ωραία. Και τα μηνύματα. Δώσε να δώσω τη φανελίτσα. Το 50. 51. Το 51. Βρίζει το 50, να ξέρεις. Έτσι. Λοιπόν. Α, όχι, είναι ο ίδιος. Οπότε εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν. 69, 72. Σε 205. Ο Πέτρος χωρίς επίθετο κερδίζει τη φανέλα. Πέτρο, σε 205. Έρχεσαι από εδώ να την παραλάβεις, τι είναι σήμερα Παρασκευή. Τη Δευτέρα έρχεσαι να πάρεις τη φανέλα. Καλημέρα στην Πόπη της Ζαφυρίου, καλημέρα στον Δημήτρη Ευρωπόντιο. Γεια σου Γιάννη από την Περαία, γεια σου Τάταρη Γιώργο ή Τατάρη, δεν ξέρω που πηγαίνει ο Τόνος, ή Τατάρη. Δεν ξέρω, για τον Γιώργο είμαι σίγουρος. Καλημέρα, γεια σου Δημητράκη μου, γεια σου Ερινέλη Πάρη, γεια σου καλλιτέχνη, γεια σου Γιώργο από Εύοσμο. Καλημέρα σε όλα τα παουξάκια. Ζουμουσού, έχουμε μεγαλώσει πλέον. Γεια σου, Ευατζίδη Ανέστη. Γεια σου, Ελίζα. Καλημέρα στον Νικήτα. Γεια σου, Χριστίνα μου. Ζουμουσού, λέμε κάθε πίκρα χέμα από Κατερίνη. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Καλημέρα στον Κυριάκο, τον Νικηφοράτο. Γεια σου, Καλανταρίδη Τάσο. Γεια σου, Μερόκη Χρήστο. Οχ. Πρέπει να φύγω. Πρέπει να φύγω. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά στο εξωτερικό. Μην ξεχνάτε, ΠΑΟΚ Ότο. Ενημερωθείτε για την ασφάλεια αυτοκινήτου στους κορυφαίους. Συνεργασία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με την υποστήριξη Insurance Brokers. Εκεί ενημερώνεστε στο 211. 211, ξαναλέω, 211, 93 και 5 πεντάρια. 211, 93 και 5 πεντάρια. Πάρτε, ενημερωθείτε για τα πακέτα. Θα προσαρμόζουν πάνω σας σε εξαιρετικές τιμές. Ησυχάστε με απόλυτη ασφάλεια στους κορυφαίους. Ασφάλεια αυτοκινήτου για το αυτοκίνητό σας, για το μηχανάκι σας, ΠΑΟΚ Ότο. Μπείτε και στο paokoto.gr και εκεί θα δείτε μέσα πόσο σπουδαία δουλειά έχει γίνει, τι ετοίμασες για σας. Ο ΠΑΟΚ μαζί με την Insurance Brokers. Να πω την υποστήριξη Insurance Brokers. Να πω ότι χορηγός δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγιο. Η γλύφεται ακροδάχτυλα, κάντε την επίσκεψη στο κορυφαίο εστιατόριο της πόλης. Εκεί θα δείτε. Ο Ουρανίσκος ευχαριστηθεί και το στομαχάκι σας θα χορτάσει με υπέροχα πράγματα στον υπέροχο ανακοινισμένο χώρο. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Ευχαριστώ τον DJ σήμερα, τον δισκοπαίχτη. Μάλλον δεν είναι δίσκος τώρα. Αυτός είναι, τι είναι, ο συντυπαίχτης. Το συμπυκνωμένο δισκοπαίχτης. Σωτήρης Δασκαλάκης που ήταν κορύβατας πάνω στην κονσόλα. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Καλό σου κού να έχετε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Μην ξεχνάτε, αύριο στις 7 στο Βελίδιο, όποιος θεωρεί ότι πουλήθηκε
το όνομα. Δεν είναι μακεδονικό το ζήτημα. Είναι σκοπιανό. Μην το λέτε ούτε καν. Δεν υπάρχει μακεδονικό ζήτημα. Υπάρχει σκοπιανό. Σας φιλώ γλυκά. Γεια σας.